gentlemen. Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο το πλανήτη! Το νούμερο ένα πρωινό! Σοκαφέ Morning Show. Κάθε πρωί ξυπνάμε με Γιώργο και Ελίνα. Ο καλύτερος τρόπος να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά σου. Γιώργο, Ελίνα, σας αγαπώ. Το πρωί πάω τα παιδιά στο σχολείο και ο Γιώργος μου λέει για σεξ, αν είναι δυνατόν. Είσαι ο σεξουαλικός λαός τώρα. Δηλαδή να κάνεις σεξ με έναν Ιάπωνα. Τι να σου λέει. Χρόνια πολλά. Χριστός, Χριστός, ονονός. Τι είναι, καλέ. Μαρία. Μαρία, αγώνα με, μην μου τα κάνεις αυτά. Κάποιος να χτυπήσει τη Μαρία. Καλέ, τη διάτη της, καλέ. Το 109, την πυροσβεστική. Δεν το περίμενα, δεν θα πω το μου. Τα δώρα. Έχεις κερδίσει το διαμάτι της Σοκαφέ Morning Show. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μουσική. Το μικρόφωνο απευθείας από τα τρελά νερά μόλις άνοιξε. Άντε παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου του 2019. Ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχαμε ένα τεχνικό θεματάκι. Αν δεν είχαμε και είχαμε αργήσει, σας το λέγαμε. Είμαστε ειλικρινείς εμείς άνθρωποι. Είχαμε ένα τεχνικό θέμα εδώ με τα PC, με τα ίντερνετ, με τις. Μάτι, παιδιά, είναι μάτι. Εντάξει, λίγη γλωσσοβαγία. Παιδιά, προσέξτε τον καιρό. Είδαμε χιόνια. Θα δούμε πολύ βροχή σήμερα. Λοιπόν, εχθές, θέλω να σας πω ότι εχθές. Καταρχάς, καλημέρα. Είπαμε καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Χθες, νομίζω, κρύωνα το απόγευμα πιο πολύ από ότι έχω κρυώσει όλο αυτό το χειμώνα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, βγήκα κάποια στιγμή έξω με το μηχανάκι, οπότε λογικό ήταν. Ναι, παιδιά, κρύωσα το. Δηλαδή, κρύωνα, πώς να σας πω, παιδί μου, τουρτούριζα. Λέω, Χριστέ μου, πόσο κρύο κάνει. Δηλαδή, στα χιόνια που είχαμε το αρχές Γενάρη δεν είναι κρύωνα τόσο πολύ όσο κρύωνα χθες. Αφού χιονίζει στα βουνά. Χθες όμως ήταν μια μέρα που μάλλον ήμουν πολύ κουρασμένη. Κοιμήθηκα το μεσημέρι, έκανα μια ωραία σιέστα και ξυπνάω. Πόσες ώρες? Δύο. Δύο ώρες. Και ξυπνάω και δεν ήξερα τι μέρα είναι, τι ώρα είναι. Όταν ξύπνησα ήταν 6 και 20 και λέω, Χριστέ μου, δεν είναι η εκπομπή. Παναγία μου, 6 και 20, προλαβαίνω. Άρχισα να γυρνάω μέσα στο σπίτι σαν την τρελή και συνειδητοποιώ. Αρχίζει ο εγκέφαλο σιγά σιγά να ξυπνάει. Είχα χρόνια να το πάθω αυτό. Δεν ξέρω πού είμαι, πού βρίσκομαι και πώς με λένε. Φαντάσου πόσο βαθιά κοιμήθηκε. Φαντάσου, ναι. Πόσο κουρασμένη είμαι. Κανά όνειρο, είδες, γιατί λέει μεσημεριανοί ύπνοι φέρουν και όνειρα. Δεν τα θυμάμαι. Δεν τα θυμάμαι. Αν ήταν, θα ήταν, ήταν ωραία όνειρα γιατί ξύπνησα με χαμόγελο. Έκανες Βαλεντίνο στο όνειρό σου, ε. Πώς πέρασε το Άγιο Βαλεντίνο, Ελίνα μου? Όπως οι προηγούμενες μέρες, έτσι και η χθεσινή. Εμείς γιορτάζουμε. Πώς κάτσε να πω να κάθε δω. Μέρα. Ναι, γιορτάζουμε κάθε μέρα. Δεν έχουμε ανάγκη ποτέ τις γιορτές. Ναι. Κατά τα άλλα, όμως, ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Δεν έφαγα κάτι βαρύ το βράδυ για να κοιμηθώ έτσι ελαφριά. Σοκολάτα έφαγα. Έχω φέρει στο αυτοκίνητο χαλβά από το σκιούρο, ναι, και πουράκια. Και πουράκια, ναι, με φράουλα, με μπουένο και με σοκολάτα. Η φράουλα, το πουράκι, η φράουλα είναι σαν τη Λίλα Πάουζελ. Είναι ίδιο έτσι το, η αίσθηση. Και έχω φέρει χαλβά με κράνμπερις. Καλημέρα, παιδιά. Και έχω φέρει και χαλβά με καραμελωμένο αμύγδαλο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα φάμε σήμερα, παιδιά. Θα βγάλουμε και τα σχετικά μας στόρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήγε για πάντων 35 η Έλληνα στο σκιούρο. Το Μάνο, ναι. Γεια σου, Μάνο, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Χθες το Μάνο, χαμός γίνονταν στο σκιούρο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να πάτε να πάρετε χαλβά. Είναι καταπληκτικός, όντως. Καλημέρα στον φίλο το Σέργιο που λέει: Γιώργο, μη βαρά στο κουδουνάκι, νομίζω ότι είμαι στη δουλειά. Έλα, Σέργιο. Καλή σας μέρα. Το Σοκαφέ Morning Show ξεκινάει. Γιώργος Καρτελιάς. Έλληνα Παπίλα. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα, κυρίες και κύριοι. Όπως ο καιρός καλά κρατάει, όπως μας λέει και η φίλη μας η Κατερίνα, με βάρκα θα πάμε στη δουλειά σήμερα. Πού, σε ποια περιοχή? Δεν ξέρω. Μίλα μας λίγο για τον καιρό. Πες μας, λέω εγώ ή η Κατερίνα. Εσύ καλή, μίλα μας για τον καιρό. Μίλα μου για μίλα. Λοιπόν, σήμερα 9 βαθμούς Κελσίου και βροχή. 9. 9. Κρύο, 9 θα φτάσουμε. Κάνει πάρα πολύ κρύο, έχουν παγώσει. 3 με 5 μποφόρ βοριάδες θα έχουμε σήμερα, γι' αυτό έχουμε πάρα πολύ πάγο. Ήδη στη Ριτσόνα πάνω έχει πάρα πολύ χιόνι. Έχει ρίξει αρκετό χιονάκι, οπότε το κρύο θα είναι πολύ αισθητό κάτω. Ναι. Σε εμάς. Αύριο η θερμοκρασία φτάνει τους 9 και πάλι και θα έχουμε πάλι βροχή. Βόρεια Εύβοια πρέπει να γίνεται χαμός. Καλά, βόρεια, όσο και πιο ψηλά λέει, τόσο πιο χαμό θα γίνεται. Θα συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο. Η χιόνι δηλαδή. Η χιόνι νομίζω σε εμάς αποχωρεί από Κυριακή, αρχίζουν και εξασθενούν λίγο τα φαινόμενα και από Δευτέρα ισιώνει η κατάσταση. Δευτέρα μέχρι και Τρίτη. Δευτέρα, ναι. Τρίτη δηλαδή, δεν θα έχουμε ιδιαίτερες βροχές και Τετάρτη ξεκινάμε πάλι με μικρές βροχούλες.
Εγώ άκουσα ότι. Άκουσα ότι τι απόκριες λέει θα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 8, 9, 10 Μαρτίου έτσι. Αλλά έτσι οι παιδιά μου πάνε. Έχουμε μέλλον μέχρι τώρα. Βροχές στη στενή. Λοιπόν, καλημέρα στο Κατερινάκι που λέει Αμπελόκηπου, Αθήνα, παιδιά και ζητάμε λίγο ήλιο. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει κάνει ένα χειμώνα φέτος, ρε παιδί μου. Μας πέθανε. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Δεν ζήσαμε χθες, λέω πέρσι, πάρα πολύ χειμώνα. Πρέπει δηλαδή φέτος να τον φέρει όλο μαζί. Τι να κάνει τώρα, μας φέρει μαζεμένα. Τουλάχιστον μπορεί να δούμε ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Στείλτε μας φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο από τις περιοχές που βρίσκεστε και τι καιρό κάνει για να μοιραστούμε έτσι τις. Πώς σας πω, τις στιγμές μας, τις καιρικές. Για να μαζευτούμε όλοι στο Viber και να λέμε ο ένας τον άλλον. Πούστε ρε παιδιά! Πούστε ρε παιδιά! Είμαστε η πρώτη εκπομπή που κάναμε σλόγγαν το πούστε ρε παιδιά. Είναι δυνατόν. Τώρα πώς έγινε. Κατά λάθος έγινε, αλλά έμεινε να σας πω. 697-800-1048. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. 22-12-62-700. Τηλεφωνείτε σε εμάς για τα δικά σας wake up call. Να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα που είναι στη δουλειά ή έχουν κάποιο ρεπό σήμερα ή θέλουν βάρκα, θέλουν βοήθεια, θέλουν σωσίβια. Δεν χρειάζονται. Θα στείλουμε εμείς βοήθεια. Έχουμε κόσμο, δεν έχουμε. Έχουμε πολύ κόσμο. Έχουμε αυτό το δρόσο. Κρυώνει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Μην τον βλέπετε και ακεκτικό. Αντέχει στις καιρικές συνθήκες. Έτσι, με τέτοιο καιρό, και να ακούς Νίκο Βέρτη, γιατί το μετανιώνεις. Άντε, σήκω από το κρεβάτι. Δεν είναι έσκοσο. Είναι ότι στεναχωριέσαι για κάποιο λόγο και δεν ξέρεις γιατί στεναχωριέσαι. Σε πιάνει ένας λυγμός. Σε πιάνει, γιατί του φέρθηκε έτσι του Νίκου του Βέρτη, ρε παιδί μου, και όταν έκλειγε η καρδιά του, εκείνη, δεν τον λυπόταν. Κατάλαβε. Έλατε. Και τον Νικολάκη μας, τον αγαπημένο. Μέρο μας τον Νίκο, το αγόρι μας, το πανέμορφο. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα παιδικού καρκίνου. Γιατί ωραία τα χθεσινά, ωραία τα γέλια και χαρές. Αλλά η σημερινή ημέρα είναι, θεωρώ, η πιο σημαντική παγκόσμια ημέρα που έχει οριστεί. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου και η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Γίνονται δράσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, γι' αυτό διάβαζα χθες. Και παίρνονται και δείγματα, γίνονται λήψεις δειγμάτων, εγγραφές για εθελοντές δότες μυελού των οστών. Δράσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στην Καλκίδα δεν γνωρίζω κάτι, θα ενημερωθώ όμως για το αν συμβαίνει κάτι εδώ. Υπάρχουν όμως σύλλογοι που κινητοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα και κάνουν διάφορες δράσεις που μπορούμε να ενημερωθούμε και να μάθουμε. Και να συνεχίσουν το έργο που κάνουν όσο μπορούν να το κάνουν και να βοηθάμε και εμείς από τη δική μας πλευρά όσο μπορούμε και όσο μπορούμε. Επικοινωνήστε το, μοιραστείτε το, κάντε, διαβάστε για όλα αυτά, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να προληφθεί. Διάβαζα και επίσης και το έλεγα τώρα και το πρωί στο story ότι 200.000 θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχε έγκαιρη διάγνωση. Και πρόβλεψη. Πολύ σημαντικό και αυτό. Αυτή είναι η συγκεκριμένη σημερινή ημέρα και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Σημαντικότατη. Λοιπόν, επίσης είναι Εθνική ημέρα αμυγδάλου σήμερα. Αμυγδάλου. Ναι, καραμελωμένου. Καραμελωμένου, μη καραμελωμένου. Χρόνια πολλά στο σκιούρο. Σοκολατένιο, μη σοκολατένιο, όπως οποιαδήποτε μορφή σας ενδιαφέρει. Ένα που είναι σαν αμύγδαλο. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Τώρα χθες ξέχασα να ρωτήσω το Μάνο γιατί γινόταν χαμός με το σκιούρο. Ναι. Πολύ μεγάλο όμως. Πολύ μεγάλο. Δηλαδή, σαν αμύγδαλο είναι, αλλά τεράστιο σε διάσταση. Ναι. Δεν είναι αμύγδαλο αυτό, έτσι. Δεν ξέρω, εσύ το είδες, εμένα ρωτάς. Είναι κάτι άλλο αυτό, παιδιά. Είναι, μας πούν τα παιδιά στο Viber. Είναι σαν αμύγδαλο. Είναι σαν αμύγδαλο. Δηλαδή, έτσι. Μακρόστενο. Αλλά τεράστιο. Αλλά μεγάλο. Μήπως είναι μεγάλο αμύγδαλο. Όχι, κάτι άλλο είναι, παιδιά. Τι είναι αυτό. Κάτι άλλο. Δηλαδή, τρως ένα και νομίζω ότι έχει φάει 50 αμύγδαλα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχεις φωτογραφία του. Το έβγαλες μια selfie με το αμύγδαλο. Θα το ψάξω για θα το ψάξεις. Λοιπόν, Εθνική ημέρα ζαχαρωτού gumdrop. Ναι, είναι αυτά τα που είναι. Διαφανές γλυκό από ζελατίνη. Ναι, αυτά που είναι, που είναι πολύ ζαχαρό τώρα, παιδί μου. Και είναι άσπρα, ναι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Καραβάκια στο Αιγαίο. Και Εθνική μέρα singles σήμερα. Βέβαια, αφού χθες γιορτάζαν οι ερωτευμένοι, σήμερα γιορτάζουν οι μόνοι. Εγώ πάντως με κάτι φίλους που μίλησα χθες. Ελεύθεροι ήταν, μόνοι τους βγήκανε. Ναι, ναι. Βγήκανε, μου λέει θα βγούμε έξω. Καλά, του λέω σήμερα θα βγει με όλο ζευγαράκι. Ναι, όχι, όχι, γιατί το Αγίου Βαλεντίνου τα τελευταία χρόνια είναι μια γιορτή στην οποία βγαίνει ο κόσμος και. Ξέρεις, βγαίνουν κορίτσια μόνα τους. Το είναι σαν την γιορτή της γυναίκας που είναι 8 Μαρτίου. Ναι. Τι έμαθες εσύ. Έμαθα από φίλες που βγήκαν και αυτές γυναικοπαρέα. Λέω σήμερα βρήκανε γυναικοπαρέα. Ναι. Λέει σήμερα θα βγουν και άλλοι μόνοι τους. Οι άντρες. Οι άντρες. Λέω, με συγχωρίζει, παιδί μου, το Αγίου Βαλεντίνου. Και καλά, βγαίνουν ζευγαράκια. Ναι. Πού πάτε τώρα. Παλιά υπήρχαν μαγαζιά τα οποία ξέραμε ότι είναι
για να βρεις κάποιον. Ναι, ή κάποια. Ναι. Νομίζω υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν ακόμα στη Χαλκίδα. Ποια μαγαζιά? Α, στη Χαλκίδα δεν ξέρω. Δεν τα προλάβα στη Χαλκίδα. Μου τα λέγανε όταν πρώτο ήρθα στη Χαλκίδα ότι υπάρχουν κάτι τέτοια μαγαζιά. Ότι εκεί θα βρεις, ας πούμε. Ναι, αλλά ήξερα ένα στην Αθήνα τέλος πάντων. Το οποίο. Πώς λέγεται. Όχι ήταν... για one night και τέτοια. Όχι, για... παιδί μου. Να βρεις το άλλο σου μισό. Ναι, ναι, ναι. Ήταν από τα πρώτα τσάτ, λέει. Τα πρώτα τσάτ φατσικά. Φατσικά. Όχι, πήγαινε σε αυτό το μαγαζί, παιδί μου, ελεύθερος. Έμπαινες μέσα, γυναίκες, άντρες κτλ. Και προσπαθούσε να κάνεις γνωριμίες. Ναι. Ήταν μαγαζί γνωριμιών. Ναι. Τώρα, αν σου καθόταν και δεν καθόταν, είναι ένα άλλο πράγμα. Μάλιστα, λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε, 15 Φεβρουαρίου, γεννήθηκε ο Γκαλιλαίο Γκαλιλέι, ο οποίος ήταν Ιταλός αστρονόμος και φυσικομαθηματικός. Ο Αϊνστάιν είχε πει ότι είναι ο πατέρας της σύγχρονης επιστήμης. Ο Γκαλιλαίο, ο οποίος από ένα πολυέλαιο που είδε κάποια στιγμή σε μια εκκλησία, κατάλαβε, λέει, από τον πολυέλαιο, ότι οι μικρές αιωρήσεις είναι ισόχρονες. Ότι όσο κάνει έτσι, κάνει και έτσι. Την άλλη μεριά. Τι και έτσι κατασκεύασε τώρα το πρώτο ρολόι με κρεμές. Είναι ισόχρονη. Ισόχρονη, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Μετά είπε ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Προσπαθώ να θυμηθώ την παροιμία με τον πολυέλαιο. Ναι. Μετά είπαν ότι η γη κινείται γύρω από... Μετά είπε ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο και ήρθε σε αντίθεση με όσους τότε πίστευαν ότι ήταν της Αγίας Γραφής. Συγγνώμη, σου πω το. Δεν θέλω. Μάθεις. Όχι, δεν θέλω Παρασκευή. Έλεγε η Αγία Γραφή ότι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Έτσι. Και ο Γαλιλαίος έρχεται και λέει: όχι, η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Λοιπόν, τον πήγανε στο δικαστήριο, τον κατηγόρησαν, τον κάνανε. Και λένε ότι την ώρα που απαρνήθηκε τη διδασκαλία, γυρνάει πλευρό και λέει: κι όμως κινείται. Για τη γη. Ναι, καταλάβει. Το θυμάμαι, εντάξει. Μάθαμε, παιδιά, εντάξει, είμαστε κομπλέ. Δεν θέλεις να μάθεις, παιδί μου, αυτά που έχω διαβάσει. Όχι. Είμαστε καλά, Παναγία. Πρωί-πρωί. Λοιπόν, σήμερα είναι 15 Φεβρουαρίου, παιδιά. Παιδιά, χρόνια σας πολλά. Ό,τι επιθυμείτε στην αγκαλιά σας να το βρείτε. Εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα 15 Φεβρουαρίου, σήμερα είναι Παρασκευή. Αν έχετε γενέθλια σήμερα, τότε οι πρώτες σας προτεραιότητες είναι ο έρωτας και το ρομάντζο. Είστε πολύ κοντά με φίλους και την οικογένεια. Ψάχνετε την αρμονία στις σχέσεις σας, αλλά είστε και πολύ πεισματάριδες, ρε παιδί. Α, ντρέπεστε λίγο. Σήμερα γεννήθηκε, λέει, το 41 ο Μπάμπης Τσετίνης. Δεν το ξέρω. Ο Μπάμπης Τσετίνης. Έλληνας τραγουδιστής. Είναι Ρεμπέτσες. Α, ναι. Yes. Δεν το ξέρω, το γνωρίζω. Δεν το ξέρω, το ξέρω που μπάζουν σίγουρα. Πάρ το μπαμπέρα τηλέφωνο, έτσι πουρνό. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα ή να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε εσάς, σε εκείνους που έχουν γενέθλια σήμερα βεβαίως, 697-800-1048. Για να βρούμε όμως την φίλη μας τη Ζωή. Έλα βρε Ζωή, γιατί έχουμε πολύ wake up call. Δεν καταλάβω. Τι δεν μπορεί να καταλάβεις πάλι. Διάβαζα χθες ότι αν θες να αποφύγεις, λέει, τη ληστεία στο σπίτι σου ή να μπει κάποιος μέσα στο σπίτι σου, λέει, και σου σώσει τη ζωή, βάλε ένα ποτήρι, λέει, στη λαβή της πόρτας, στο πόμολο. Ναι. Τι δεν καταλαβαίνεις. Βάζεις, παιδί μου, πώς είναι το πόμολο της πόρτας, ναι. Βάζεις το ποτήρι. Και? Με το που κουνηθεί το πόμολο, θα πέσει το ποτήρι. Θα κάνει θόρυβο το ποτήρι. Θα τα ακούσεις εσύ. Α, ότι θα. Νόμιζα ότι θα τρομάξει ο τέτοιο και θα φύγει. Ναι, θα ακούσει τον πάμο. Έχει αχεστεί ο Θα φύγει, ρε, γιατί ακούσει θόρυβο. Άρα σου λέει ξυπνήσανε, πάμε να φύγω. Ω, δεν είναι. Σιγά μη φύγει, άμα έχει όπλο πάνω το ποτήρι θα φοβηθεί. Ας με είναι. Όχι, αλλά θα τα ακούσει εσύ να πηδήξει από το παράθυρο. Α, ότι θα, να με ξυπνήσει την ώρα που κοιμάμαι. Α, και ψάχνω τόση ώρα να λέω γιατί. Πάση περιπτώσει. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα να στείλουμε στο Χριστινάκι μας βεβαίως. Και πεντανόστιμες, λέει η Χριστίνα, πρέπει να κέρδισε τούρτα. Τσιγνοπέμπτη λέει: κάντε κουίση, χαρίστε παϊδάκια. Καλημέρα στη Γερμανία. 2 κιλά παϊδάκια στο ζευγάρι είναι καλά. 2. Πολύ δεν είναι. Πολύ δεν είναι. Δεν πειράζει, να καλημέρα στη Γερμανία. Μείον 1 βαθμό στη θερμοκρασία. Έλληνα, αυτό το τεράστιο αμύγδαλο που το είδες, γιατί ήταν και το Αγίου Βαλεντίνου χθες. Ω, δεν ήταν αυτό. Όχι, όχι, παιδιά. Είναι άλλος ξηροσκαρπός. Θα πάρω το Μάνο να το ρωτήσω και θα σας πω. Πάρτον. Μήπως είχε ενώσει πολλά αμύγδαλα μαζί και είχαν ένα μεγάλο. Σαν αυτό που κάνεις με τις φακές. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα να πούμε στο φίλο που μας έστειλε μήνυμα από την Αγγλία και συγκεκριμένα στον Εβάν. Ο συνδρομητής που καλέσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε 1 βαθμό, λέει, εμείς εδώ. Καλή συνέχεια επίσης. Καλημέρα στον Κώστα από τη Δράμα. Καλημέρα, καλημέρα. Πολλά φιλιά στον Τίμο. Στο Κατερινάκι. Είναι κάτι άλλο, Ελίνα. Δεν είναι. Δεν καταλαβαίνεις. Για ποιο το λέει όμως αυτό, δεν για το αμύγδαλο. Μάλλον. Καλά τα έλεγα εγώ χθες ότι οι ελεύθεροι δεν γιορτάζουν μόνο μία μέρα. Οι ελεύθεροι δεν γιορτάζουν ποτέ. Μαράκι μου, γιορτάζουν κάθε μέρα οι singles. Απλά έχουν μία μέρα που κάθονται σπίτι τους και βλέπουν τηλεόραση. Κατάλαβες. Παιδιά, μην με κοροϊδεύετε. Δεν είναι αμύγδαλο. Είναι κάτι άλλο σαν αμύγδαλο, αλλά μεγάλο. Αυτό. Αυτό θέλω να σας πω. Περίγραψε τώρα, παιδί μου, πιο λιτά. Όπως το είδαν τα ματάκια σου τώρα, καθόμαστε ασχολούμαστε με το αμύγδαλο. Ξηρή έλα, καρπή, Ραφαήλ. Θα γράψω. Ξηρή καρπή σαν αμύγδαλο. Όχι, βάλε αμύγδαλο τεράστιο. Σαν αμύγδαλο, θα σου πω τώρα. Σαν αμύγδαλο. Σαν αμύγδαλο, αλλά μεγάλο. Είναι σήμερα, μιλήσουμε με άνθρωπο σήμερα. Τι, κοιμούνται όλοι, ξενυχθήσατε ρε παιδιά χθες. Πούστε ρε παιδιά, ξενυχθήσατε χθες το βράδυ, κάνατε όλοι γουτσου γουτσου. Πούστε ρε παιδιά. Και σας πήρε ο ύπνος σήμερα.
Καλημέρα και στον Ραφαήλ, καλημέρα και στη μητέρα του. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμεί τις αγκαλιές να το βρείτε. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας άνθρωπος που μην καταλαβαίνει τι λέω για το αμύγδαλο. Είναι αμύγδαλο, μεγάλο αμύγδαλο, τεράστιο, σαν αμύγδαλο. Πάρε στο Σκύρου αγαπημένο τηλέφωνο. Πάρε το Μάνο ένα τηλέφωνο. Στείλε ένα direct στο Instagram του Σκύρου να σου απαντήσουν. Τι είναι αυτό το μεγάλο τηλέφωνο. Αυτό το μεγάλο που έχετε, τι είναι. Όχι, για να σταματήσει με κορυδεύετε, νομίζω ότι λόγω βλακίες. Καλημέρα στον φίλο τον Σάκη. Καλημέρα στον Θανάση, στον Δημήτρη από Πειραιά. Σου Δημήτρη. Καλημέρα στον Τζορτζ που λέει 3 βαθμούς ολικιλικής, παιδιά. Ναι, 3 βαθμούς. 3. Καλημέρα στον Εβάν. Να διευκρινίσω ότι το Εβάν είναι από το Ευάγγελος. Αλλά οι Άγγλοι δεν μπορούν να το προφέρουν. Το έχουν σκοτώσει. Και εδώ στη δουλειά μου το έκοψαν για πιο ευκολία. Καλά, δεν μπορούν να πούν το Ευάγγελο στην Αγγλία. Κοίτα, τουλάχιστον σου κόψαν το όνομα, το μισθό. Καλέ. Τι σημαίνει δηλαδή οι Άγγλοι δεν μπορούν να άκουν? Λοιπόν, σιγά τη δύσκολη λέξη. Το complicated, πώς το λένε? Εδώ, Ευάγγελε, εδώ θα θέλαμε πάρα πολύ κάτι, αν μπορέσεις και σας επιτρέπουν στη δουλειά, δεν ξέρω, να βγάλεις story, να προσπαθούν οι Άγγλοι να πούν το όνομά σου. Άκου τώρα έτσι. Δηλαδή να τους τραβάς story και να πεις, πες Ευάγγελος. Και επειδή με λένε Ευαγγελία, έχω τώρα προσβληθεί. Ακόμα πιο ωραίο, να πούν Ευαγγελία. Ναι, ναι, πες Ευαγγελία Παπίλα. Πες να πούν. Και στείλε μας story, παιδιά. Και παιδιά, 22-2-10-62-700, για να δούμε τι λένε τα άστρα και τα ζώδια. Κάποιο ζώδιο θα επιδηθεί και σήμερα και μοιράζει υπέροχα δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Τι έχει το προφίλ σήμερα? Σήμερα έχουμε σελήνη στους διδύμους. Σελήνη στους διδύμους, τι λες τώρα? Ναι, σήμερα. Είναι λίγο περίεργη η μέρα σήμερα. Είναι καλό. Λοιπόν, άκου να σου πω. Έχουμε επικοινωνίες, γνωριμίες, επαφές, εξόδους, κοινωνικότητα, μετακινήσεις, αλλά και κουτσομπολιά και ψέματα. Είπες πως με θες, ψέματα. Η σημερινή μέρα δεν είναι για να κάτσουμε στο σπίτι. Θέλει κόσμο, θέλει πολύ μπλα μπλα αυτή η Παρασκευή. Κουτσομπολιό. Ναι. Θέλει κοινωνική κριτική, ξέρετε εσείς τώρα. Κουτσομπολιό. Τώρα, κουτσομπολιό. Κάνουμε εμείς κουτσομπολιό. Ναι. Τότε ας πω. Συγγνώμη, εγώ είμαι από τις μεγαλύτερες κουτσομπόλες. Αλήθεια λες? Κοίτα, εγώ το κουτσομπολιό, ρε παιδί μου, το αναφέρω με την έννοια ότι καθόμαστε π.χ. στο καφέ και συζητάμε άσχετα θέματα. Δεν, ναι. Δεν το βάζω απαραίτητα το κουτσομπολιό ότι θάβω κάποιον. Όταν λέμε αλήθειες, πιάνει το κουτσομπολιό. Όλα κουτσομπολιά είναι, Ελίνα. Ναι. Μην το ψάχνεις, κουτσομπολεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχω αφήσει άνθρωπο. Να κουτσομπολεύετε με καλοσύνη όμως. Δηλαδή να κουτσομπολεύετε με έναν θέλετε, αλλά με καλοσύνη, να μην έχετε κακίες. Έχουμε βαφτίσει τη συζήτηση, τι κάνει, συζητάω. Δεν συζητάς, κουτσομπολεύεις. Ναι. Και τελειώνει η υπόθεση. Όταν κάποιοι μιλάνε. Δηλαδή σε ένα τραπέζι, δύο άτομα και φτάνει εσύ και σταματάνε. Κάνε λίγο έτσι τον νόμο. Σε θάβανε. Ω, καλά, μέχρι το λαιμό. Ναι. Oh. Εκείνη να πει τι λέγατε, γιατί σταματήσατε να μιλάτε. Και σου λένε τίποτα δεν είναι. Δεν για τον καιρό μου. Δεν μπορεί, τίποτα. Σε έχουν καταθάψει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Άντε, πάμε. Πάμε με τους ζυγούς. Σήμερα διψάς για ταξίδια στην κυριολεξία αλλά και μεταφορικά. Η ανάγκη σου για μάθηση είναι μεγάλη. Θέλει συναντήσεις, μετακινήσεις, φεύγει. Ταξίδια, νόμιζα επειδή διψάει για ταξίδι. Ταξίδια, ναι. Ταξίδια. Α, για τα... Ταξίδια. Λοιπόν, το 2. Τοξότης. Σήμερα, φίλε, τοξότη, παραδόξως, θα ασχοληθείς κυρίως για το πώς φαίνεσαι στα μάτια των άλλων. Μπράβο. Και για το κατά πόσο γίνεσαι αποδεκτός από αυτούς. Φυσικά, λόγω του επικοινωνιακού σου ταλέντου, θα το πετύχεις πανεύκολα. Ναι, καλά. Το νούμερο 11. Μιλάτε για μένα. Κάνε μια ζακέτα. Μην κουτσομπολεύετε. Να σε θαυμάκουμε. Κρυός. Σημαίνει η ευκαιρία να κάνεις δημόσιες σχέσεις. Πολλοί άνθρωποι που είναι δίπλα σου και εσύ τους μεταδίδεις με άνεση τις πληροφορίες που έχεις. 27. Ιχθύες. Θα λάβεις πολύ ουσιαστική αγάπη και αυτό δεν αφορά μόνο τα συγγενικά σου πρόσωπα, αλλά και όσους αγαπάς και θέλεις δίπλα σου. Σου αρέσει η ζεστασιά του σπιτιού σου και μάλλον δεν πολύ έχεις όρεξη για έξω. 40. Ήταν δυνατό. Καρκίνος. Σήμερα το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να κάνεις το καλό στους άλλους και να προσφέρεις και μέσα από τέτοιες πράξεις θα πάρεις χαρά. Θα καταφέρεις να γιατρέψεις και τις δικές σου πληγές. Το 6. Σκορπιός. Είσαι ιδιαίτερα διαισθητικός και διορατικός σήμερα. Είμαι. Ορθός. Ορθός είναι. Και δεν ανοίγεσαι πολύ στους άλλους. Ορθός και δεν ανοίγεσαι πολύ στους άλλους. Δεν μπορεί να το δουν όλοι. Αφού εσύ μπορείς μένοντας σιωπηλός να μπορέσεις να καταλάβεις λέει, τι κρύβεται μέσα στη ψυχή του άλλου. Γι' αυτό εγώ δεν μιλάω. 34. Τι κρύβεται, τι σκέφτομαι τώρα. Δεν μπορώ να σου πω. Τώρα, αυτά είναι τα μυστικά του επαγγέλματος. Τώρα τι σκέφτομαι. Δεν μπορώ να στα πω όλα εγώ φορά παρτίδα. Καλά, το φαΐ σκέφτομαι. Είναι κακό. Καλά, αυτό ήταν δεδομένο. Πάμε σε κάτι άλλο. Σκέψω κάτι διαφορετικό να το διαισθανθώ. Για να το διαισθανθώ πρέπει να κάτσω να παρακολουθήσω πώς λες και τι λες και γιατί κοιτάς και πού κοιτάς. Δηλαδή τώρα εσύ καταλαβαίνεις τι κρύβεται μέσα στην ψυχή μου, ας πούμε. Καλά είσαι. Ποιο θα έλεγα τώρα, μωρέ, και μπερδεύομαι. Τώρα θα έλεγε στον καρκίνο. Δίδυμη. Σήμερα αποκλείται να περάσει απαρατήρητο. Όλοι θα σε θέλουν δίπλα του και θα σε θαυμάζουν για τη γενναιοδορία σου και τη μεγαλοψυχία σου. 18. Τώρα θα πεις, νομίζω, το ζυγό.
Παρθένο, τον έχω πει καλέ αυτά. Αυτά που έχει πει, τα έχω πει. Α, ναι. Πολύ σημασία μου δίνει. Και τον καρκίνο τον ζυγό τον έχω πει. Παρθένο, σήμερα θα είσαι δυναμικό, αρχοντικό και περήφανο. Ξέρει να σέβεσαι του άλλου. Είσαι προσιλωμένο στου στόχου σου και ξέρει πολύ καλά πώ να του πετύχει. 44. Ταύρο. Υδροχό. Τη σημερινή μέρα γίνεσαι ένα παιδί που όλοι αγαπάνε και θέλουν δίπλα του. Έχει πολύ καλή διάθεση απέναντι στη ζωή και, θε να γλεντήσει όσο δεν πάει. Το νούμερο 22. Άρα τώρα σκέφτεσαι τα ουζερή. Να ρωτήσω κάτι. Έλα. Αυτά που λέω τα καταλαβαίνετε. Όχι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Λέων. Αποφασίζει. Αυτό το έχω ξαναπεί. Όχι. Αποφασίζει σήμερα να βλέπει μπροστά και είσαι αποφασισμένο να κάνει του άλλου να κατανοήσουν πω όλα όσα λε μπορούν να γίνουν εφικτά. Το 28. Τι είπα τώρα. Ότι όλα μπορούν να γίνουν εφικτά για τον Λέοντα και τυχερός αριθμός το 28. Αυτά που σκέφτεται, ρε παιδί μου, σου λέω χοντρικά, λεπτομέρειες. Ναι, και τι έχει αποφασίσει να κάνει σήμερα. Να προχωρήσει μπροστά. Μπράβο. Είτε που ακούτε τελικά. Εγώ καιρός. Σήμερα έχεις μεγάλες απαιτήσεις. Τι έλεγα, ναι, από τον εαυτό σου, αλλά και από τους άλλους. Σε σημείο μάλιστα που ξεπερνά πολλές φορές τα φυσιολογικά όρια και προκαλείς λάθος εντυπώσεις. 39. Στείλτε κανένα μήνυμα για τα ζώδια να τα λέει κανένας άλλος. Θα φέρουμε καμιά αστρολόγα εδώ, γιατί η δουλειά δεν γίνεται, παιδιά. Τα λέω πάρα πολύ ωραία, εσείς δεν καταλαβαίνετε τι λέω. 22-10-62-700, για κάποιο ζώδιο επιτίθηκε και σήμερα. Ποιο είναι άρα και αυτό, ρε παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι. Καλά, μια χαρά, εσύ. Πώς σε λένε, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Γιώργο, τι ζώδιο είσαι. Αυτό που δεν είπατε, Ταύρος. Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο, ρε Γιώργαρα. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, χθες σχολαρχή ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια, πήγες. Πήγες, για πες. Είχε πολύ κόσμο. Ναι. Ναι, ναι, πήγαμε. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πολύ ωραίο φαγητό, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, τραγούδια. Τι έφαγες, σχολαρχείο. Πήραμε 2-3 ποικιλίες εκεί πέρα, 2-3 σαλάτες. Ναι. Πήγε ζευγάρι. Κάτι μανιτάρια, κάτι. Πατάτες, Πατάτες, άστα, έγινε χαμός. Ωραία, πέρασες. Δεν μου λες, πέρασες, ωραία, ναι. Τι μουσική, τι τραγούδια λέγανε. Ποιοτικά, ερωτικά, κλασικά. Είναι, εντάξει, είναι της ημέρας. Τραγούδησες. Όχι, δεν μπορούσα, είχα τη φωνή μου. Α, έχεις τη φωνή. Θα ανέβαινε σαν Βασίλης Καράς, δεν είναι τίποτα. Την Τσικνοπέμπτη που θα είμαστε. Γιώργο μου, την Τσικνοπέμπτη που θα είμαστε κι εμείς εκεί και θα τραγουδήσουμε, να έρθει να μας απολαύσεις. Όχι, εντάξει, παιδιά, να είστε καλά. Γιώργο, ζευγάρι, πήγατε, γιατί μου είπε 3-4 ποικιλίες και πολύ πράγμα. Ναι, ακριβώς. Α, πεινάγατε, έτσι. Δύο άτομα δηλαδή, φάγατε τρεις ποικιλίες. Τέσσερα άτομα, τρεις ποικιλίες. Τέσσερα άτομα, τρεις ποικιλίες. Τρώτε πολύ, μου φαίνεται. Παγανάκι, μείνει στη γραμμή σα, ενημερώσει με τα δωράκια, Γιώργαρα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, 697-800-1048, στέλνετε πολλά μηνύματα στο Viber. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι σήμερα, καλά μου, παιδιά. 22-10-62-800, τηλεφωνήστε μα για το οτιδήποτε θέλετε. Αν θέλετε να βγείτε και στον αέρα μαζί μας, βεβαίως, να πείτε το οτιδήποτε. Είτε για τη χιόνι, είτε για το οτιδήποτε θέλετε να. Για τη χιόνι, τώρα που είπες. Η Χρυσούλα μας πήρε τηλέφωνο από την Αγιάννα και λέει: έχει κεραυνούς, χιόνια, βροντές, γίνεται χαμός και έχουν μείνει και από κινητά. Τόσο πολύ. Γίνεται, λέει, κακός χαμός προς την Αγιάννα. Μάλιστα. Λοιπόν, μήπως είδατε που το ανέβασαν και η Αρβίλα ένα βίντεο που έφυγε από το κανάλι το Open κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της ΣΤΑΕ και του Τσίπρα για το τι γινόταν πριν γίνει η συνέντευξη. Είδαμε το βίντεο το οποίο ανέβασαν το διάλογο Τσίπρα με ΣΤΑΕ. Με ΣΤΑΕ. Πριν ανοίξουν οι κάμερες και ξεκινήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, τόσο καιρό ψάχναν. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδί. Ποιος το έστειλε. Τον βρήκανε τελικά. Ο κακός χαμός έχει γίνει με αυτό το βίντεο, γιατί και η ΣΤΑΕ έχει τρελαθεί. Μα και η ΣΤΑΕ είπε ότι δεν μου έχετε κάνει ακόμα πρόταση. Να πολιτευθώ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ο Τσίπρας είπε ότι η ΣΤΑΕ είναι εκθαμβωτική. Η περαισσέρα πρέπει να. Εγώ στάθηκα σε ακόμα ένα που είπε η ΣΤΑΕ. Που λέει: έχει κρύο εδώ μέσα, τρέφτε τα χέρια σας γιατί βάζει. Είναι σαν να λύσει το κανάλι και δεν έχουμε θέρμανση. Για όσους δεν γνωρίζουν, όταν πήγε ο Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της χώρας, να δώσει συνέντευξη στην Έλλη ΣΤΑΕ στο δελτίο ειδήσεων του Open, βγήκε ένα βίντεο από κάποιον άνθρωπο ο οποίος δουλεύει μέσα στο κανάλι, βέβαια. Με διαλόγους μεταξύ ΣΤΑΕ και Τσίπρα. Ναι. Πριν ανοίξουν οι κάμερες και λέγανε: κάνανε και πλακίτσα. Το πλάνο λέει είναι ωραίο, ο Τσίπρας στεινόταν στο πλάνο και τέτοια. Και ψάχνουν να βρουν ποιο το έδωσε. Η ΣΤΑΕ με άρθρο της κατηγόρησε τον Κανάκη για υποκλοπή. Και τι έκανε ο Κανάκης, χάκαρε τις κάμερες του Open. Ο Κανάκης άδειασε το Open. Το Open. Και λέγοντας ότι δεν έκλεψε κανένα υλικό, το βρήκαν αναρτημένο στο Web TV του Open. Άντε. Το βίντεο ανέβηκε, παιδιά, στο Web TV του Open κατά λάθος. Ήθελε να ανεβάσει followers. Κατάλαβες. Και το πήρανε, το προλάβαμε και μέχρι να το κατεβάσουνε. Ήταν αργά. Ήταν αργά και καταλάβατε. Οπότε δεν. Το πρόσωπο λοιπόν που το κανέβασε κατά λάθος απολύθηκε. Κλασικά. Αυτός ξέρεις τώρα, έτσι, δεν θα ξαναπάει σε κανάλι ποτέ.
Δεν θα τον ξαναπροσλάβουν σε κανάλι. Είναι σαν να κάνουμε meeting τώρα εμείς εδώ, στο morning που κάνουμε τα μεσημέρια. Και τραβάει κάποιο live streaming. Και τραβάει κάποιο live streaming. Και εμείς δεν το ξέρουμε. Και ανέβει ξαφνικά μετά να κατέβει. Δεν θα το πάρετε. Δεν θα μας κάνετε, θα κάνετε χαμό. Α, εγώ θα γέλαγα πάντως. Δεν θα το έπαιρνα τόσο πατριωτικά όσο το πήραν οι άλλοι. Ναι, δεν είπε και για τον πρωθυπουργό τη χώρα. Ναι, δεν είπε και κάτι κακό. Είπε πάρα πολύ όμορφη τη στάη. Δεν είναι κακό αυτό, ένα κομπλιμέντο. Ο Ντόνη Κανάκη περιμένει να συγγνώμη την Έλλη Στάη γιατί το κατηγόρησε για υποκλοπή. Ήταν βαριά κατηγορία τη. Δεν ήταν έτσι απλά ότι ο Κανάκη έβαλε χέρι στο όπεν, α πούμε. Αλλά ο Κανάκη το είχε κρυμμένο τον άσο στο μανίκι. Παιδιά, το ανεβάσατε μόνοι σα. Πάρτε να έχετε. Λε και δεν ξέρει ο Κανάκη τώρα τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Είναι παλιά καραβάνα. Ναι, αλλά κανεί δεν περίμενε ότι το βίντεο βγήκε από το Web TV του Open. Καταλαβαίνετε, δηλαδή από το ίδιο το κανάλι βγήκε. Δηλαδή μου πε τώρα να βάζουμε ένα βίντεο. Γιατί συγγνώμη που σε διακόπτω, τα spoiler που δίνονται κάθε μέρα στο Survivor που είχα μάθει πέρσι που το ψηλό έψαχνα γιατί φέτος δεν έχω ασχοληθεί, δίνονται μέσα από το κανάλι. Δηλαδή την ώρα του μοντάζ στο Sky, οι άνθρωποι που δουλεύουν, που δεν είναι ένας, είναι 50 εκεί μέσα, από εκεί μέσα βγαίνουν λέει τα spoiler. Και από τους κάποιους Έλληνες κάμεραμάν που είναι κάτω. Μπράβο, δηλαδή άνθρωποι που δουλεύουν στο κανάλι, ναι, στην παραγωγή, ας πούμε. Αυτό όμως ο σπόρι δεν έχει να υποτεί στο Web TV του Sky ότι σήμερα θα κερδίσει η Τουρκία, ας πούμε. Θες να κάνουμε spoiler. Τι? Θα κάνουμε το δικό μας, ρε παιδί μου, για να μας γράψουν τα blog και να είμαστε 100% έγκυροι. Ναι. Θα σε στείλω στον Άγιο Δομήνικο. Ναι, ναι. Εσύ θα βλέπεις το παιχνίδι από τους κοκοφίνικες. Θα ανέβεις ένα κοκοφίνικα από πάνω και θα βλέπεις Ελλάδα-Τουρκία. Και θα με παίρνεις τηλέφωνο. Έλα, Γιώργο, σήμερα κερδίζουμε. Θα το γράφω εγώ. Αυτό, αυτό. Βγαίνει μέσα από την κοκοφίνικα όμως, α πούμε. Δεν βγαίνει μέσα στο κανάλι. Τίποτα εκεί. Αλλά δεν μπορώ να σου πληρώσω το ξενοδοχείο. Α, μπράβο, στο πάντωμα. Θα ζει survivor κι εσύ. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, το Α στο σχολείο σημαίνει επιτυχία. Το Α, ναι. Το Α στο πανεπιστήμιο τι σημαίνει? Επιτυχία. Επιτυχία. Το Α στην ποιότητα είναι. Επιτυχία. Επιτυχία. Το Α στο σουτιέν, τι είναι? Αποτυχία. Δεν μπορώ, παιδιά. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Από ένα άλλο. Εντάξει, περίμενε. Γιατί θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και θέλω να απαντήσει πάρα πολύ λίγο, Ελληνάκι μου. Α, όχι τώρα. Όχι, όχι, όχι. Δεν πρέπει να το σκεφτεί. Γιατί εξού το ξέρει κατευθείαν. Για πες. Η φράση από το στόμα μου το πήρε. Πώ βγήκε? Ρε Γιώργο, έλεος. Από το στόμα μου το πήρε. Δεν θέλω να πω κάτι, από το στόμα μου το πήρε. Όλες οι εκφράσεις που λέμε, ρε παιδί μου, από κάπου έχουν βγει. Η φράση από το στόμα μου το πήρε. Από το στόμα σου και στου Θεού τα αυτή. Η φράση, ρε παιδιά. Εγώ έχω μια πορεία. Από πού έχει βγει αυτό? Ναι. Ότι ήθελα να το πω εγώ, δηλαδή. Από το στόμα μου το πήρε. Όχι, ρε, τι σημαίνει. Από πού βγήκε όλη αυτή η φράση? Όλες οι φράσεις που χρησιμοποιούμε έχουν μια ιστορία από πίσω. Ναι, ρε παιδί μου, θα σου λες εσύ. Σήμερα θέλω να πάω κομμωτήριο και σου λέω το στόμα μου το πήρε, Δηγιώ, και εγώ και αυτό σκεφτόμουν τώρα. Δεν θέλω να μου πει τι σημαίνει, δεν καταλαβαίνει. Ποιο το είπε πρώτη φορά. Μπράβο, πώς δημιουργήθηκε αυτό από το στόμα μου το πήρε. Κάποιο ήθελε μια φορά να πει κάτι και όλο το σκεφτόταν. Τι να σου πω τώρα. Αυτά δεν τα ξέρει. Αυτά δεν τα ξέρει. Να μα πει όλη την ιστορία του Γαλιλαίου και όλα αυτά. Να μα τα πει. Τη φράση, παιδιά, από το στόμα μου το πήρε, πέρα να υπόθηκε σε όργιο. Καλημέρα. Καλημέρα από στη Γερμανία. Αντί να κάνουμε, λέει, γουτσου γουτσου στον καναπέ, λέει η Χριστίνα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Γεια σου, Γιώργο. Υπέροχη εκπομπή κάνετε και εσύ και η Ελίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Επίσης, το Μαράκι λέει ότι από το στόμα μου το πήρε, βγήκε από όταν μία έκανε μαζί με κάποιον. Ναι, και δεν το πήρε από το στόμα. Καλημέρα. Που λέει ο Γιώργος. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, τι κάνει? Μια χαρά. Γεια σου, χαρά. Κωνσταντίνε. Σε καλούμε από τόσο, τόσο καφέ morning show στον αέρα μαζί μας. Για ακού λίγο τι σου αφιερώνουνε. Για ακού λίγο. Δυο ζωές να είχαμε κι δυο. Δυο ζωές εσένα να αγαπώ. Ποιος μας έβαλα σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου αφιερώσει δυο ζωές από Νίκο Οικονομόπουλο? Η γυναίκα μου. Η γυναίκα σου, βέβαια. Βέβαια. Η οποία σε ευχαριστεί για το υπέροχο δώρο και σε αγαπάει πάρα 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 πάρα, πάρα πολύ. Τι τις πήρες? Τις πήρα. Μια ωραία σάγλαστρούλα μικρή. Ναι. Ναι. Σε σχήμα καρδούλας με δύο τριαντάφυλλα και ένα ορκουδάκι. Ναι. Και πήγα και έκανα στο κεφάλι μου και μια καρδούλα. Έκανε στο κεφάλι σου μια καρδούλα. Τι εννοείς, βάφτηκες? Ναι. Θα σας στείλω φωτογραφία να τη δείτε. Στείλε μας το Viber, στείλε μας, θα δούμε. Τι εννοείς? Θα βάφτηκες, δηλαδή έβαψες στο πρόσωπό σου καρδιά? Ξύρισα λίγο το κεφάλι σε σχήμα καρδιά. Ξύρισε το κεφάλι σου σε σχήμα καρδιάς. Εντάξει, είσαι πολύ μπροστά. Έκανε γκράφιτι καρδιά στο κεφάλι. Ο Χριστός και η Παναγία. Και τώρα πότε θα ξαναβγεί αυτό? Γιατί τώρα... πάω να το κουρέψω, θα μείνει το μισό. Γιατί τώρα το μισό. Τελείωσε το Αγίου Βαλεντίνου. Τι θα είναι το μισό. Ναι, ναι. Έχεις βάλει και τα αρχικά της μέσα στην καρδιά. Δηλαδή... Όχι, γιατί θα τσακώθω με καμία άλλη άμα βάλω τα αρχικά. Άμα, τώρα το πηγαίνεις αλλιώς, δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, η ζωή μας έβαλε. Καλά, άμα δεν είναι ωραίο, εντάξει. Λοιπόν, η ζωή μας έβαλε, βέβαια, να σε πάρουμε τηλέφωνο. Σε αγαπάει πάρα πολύ. Και βέβαια, περιμένετε το Μάρτιο να έρθει και ο Μπέμπης.
Ναι, αυτό είναι το υπέροχο δώρο. Αυτό είναι το δώρο. Αυτό είναι πιο υπέροχο. Βέβαια. Γιατί το υπέρτατο. Γιατί ο άντρας γεννά, η γυναίκα Ελίνα. Τικτή. Μπράβο. Για να ξέρουμε. Να ξέρουμε τι συμβαίνουν τα πράγματα. Ό,τι να είναι. Κωνσταντίνε μου, να είστε αγαπημένοι πάντοτε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και περιμένουμε φωτογραφία στο Viber. Κωνσταντίνε, μην μας ξεχάσεις. Τη στέλνω αμέσως. Καλημέρα. Καλημέρα στη Βούλα. Πολλά φιλιά στο Μαράκι. Καλημέρα στην Έλσα. Πολλά φιλιά. Δεν έχω λόγο να μου φτιάχνετε, δεν έχω λόγια, μου φτιάχνετε την ημέρα στην καλύτερη. Μας λέει εδώ η φίλη, ο φίλος, νομίζω δεν λέει το όνομά του. Καλημέρα, πολλά γλυκά φιλιά. Στη Γογό βεβαίως καλημέρα και στο Γιώργο και στο Κατερινάκι. Για να βρούμε και την Ιώτα. Σήμερα θα πάω κομμωτήρο, το έχω πει. Όχι, ναι, ναι. Μόλις μου το πες. Έχω ραντεβού 3 ώρα στο Idol της Ανασόκου να φτιάξω τα μαλλιά μου. Κάνε και εσύ μια καρδούλα για ένα αλφα. Για ωραίο Σαββατοκύριακο. Κάνε και εσύ ένα αλφα πάνω στο... εδώ που ξυρίζουν και το πλαϊνό οι γυναίκες και αφήνουν το άλλο να πέφτει από πάνω. Αλφα, α, από τον Αντώνη. Από ποιον, από τον Βαγγέλη. Συγγνώμη, το κατάλαβα. Idol 22-21-08-3-73, τηλεφωνήστε για ραντεβού. Αν θέλετε να έχετε έτσι ωραία τα μαλλιά σας Σαββατοκύριακο, πήγαινε να κάνετε ένα ωραίο χτενισματάκι. Από εκεί πέρα, βέβαια, στο Idol κάνουμε διάφορα πράγματα. Έτσι, βαφές, κάνουμε κουρέματα, πολύ ωραία, καταπληκτικά. Έχουν καλό χέρι στο Idols που λένε οι κομμωτές. Και βεβαίως προσωπολογία, η πασίγνωση προσωπολογία βεβαίως του Idols που σας λένε ακριβώς τι είναι αυτό που σας ταιριάζει απόλυτα στο πρόσωπο και στο δέρμα σας. Και ξέρεις, το αλφα μπορεί να σημαίνει και άλλα πράγματα. Τι? Άντρα μου. Άντρα μου, αγάπη μου. Κατευθείαν. Αστέρι μου. Όλα μαζί. Ανάσα μου. Ανάσα μου, η ανάσα μου. Από τον άντρα μου πόσα πράγματα βρίσκεις. Ανάσα μου, αγέρι μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλά. Καλά. Ζωή, σε καλούμε τόσο καφέ morning show στον αέρα μαζί μας. Τι κάνεις? Πρέπει να ξυπνήσεις, Ζωή, γιατί έχει πάει 11. Είσαι στην Καλαμάτα τώρα εσύ. Ναι, ποιος είναι? Λοιπόν, εμείς είμαστε από Χαλκίδα, από το Show Cafe Morning Show και είσαι στον αέρα μαζί μας και σου αφιερώνουν κάτι. Για άκουσε το και θα καταλάβεις. Χωρίς εσένα, όχι, είμαι στον άνεμο φτερό. Τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο κάποιος ο οποίος λόγω δουλειάς. Ο Δημήτρης, είμαι σίγουρη. Ο Δημήτρης, βέβαια, μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, ο οποίος είναι 1250 χιλιόμετρα μακριά σου. Ναι, είμαι. Εσύ είσαι στην Καλαμάτα και αυτό στον Εύρο λόγω δουλειάς. 3 χρόνια είστε μαζί. Από τη μία άκρη στην άλλη. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ερωτευμένος, σε αγαπάει πάρα πολύ. Μιλάγαμε χθες πάρα πολύ ώρα στο τηλέφωνο με τον φίλο του Δημήτρη. Και θέλει να σου εκφράσει όλη του την αγάπη, να στη φέρει και να προσπαθήσετε να είστε ακόμα μαζί τόσο αγαπημένοι. Α, τόσο καψούρης, ε. Πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να πω. Μας είπε ότι είσαι και κιαμικιά. Κιαμικιά? Του κιάμου. Αγαπάει κιάμου. Φαν του κιάμου, δηλαδή. Ναι, φαν του κιάμου. Λοιπόν, σε αγαπάει πάρα πολύ και στο δηλώνει μέσα από το Show Cafe Morning Show. Ευχαριστώ, παιδιά, πολύ. Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Κλείσε εμάς, πάρε το Δημήτρη. Να είστε αγαπημένοι πάντα. Καλημέρα, φιλιά πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιώργο. Ελληνά. Θέλω αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα του Κιάμου να το ακούσω ολόκληρο. Όλο. Ναι. Παιδιά, Πάνος Κιάμος από το 1990 κάτι. Είναι το Όλα για σένα να μιλάνε και μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι. Να το βάλω, να μην το βάλω. Έλα ρε Γιώργο. Τι θες να σου κάνω. Ό,τι θέλω. Ναι, τι θες. Μας φέρνει νερό. Θα σου πω σε νερό. Νερό. Θες να σε κεράσω ένα καφέ. Θα βάλω τραγούδι 3.47 νερό. Τώρα την πάτησες. Ό,τι θέλω είπε, έτσι. Ετοιμαστείτε. Και εσύ ήσουν και λίγο του κατηχητικού παιδί, έτσι δεν ήτανε? Πήγαινε κατηχητικό στον Άγιο Ταξιάρχη, ναι. Έπαιρνες λιβάνια και τέτοια με τα μαούνα. Πώς τα λένε αυτά που τα κουνάνε? Θυμιατήρια, πώς τα λένε? Εμείς ο παπάς. Δεν βάζουν τα παπαδοπέδια. Τα παπαδοπεδάκια. Τα παπαδοπέδια όταν βγαίνει ο παπάς. Είναι αγοράκια. Στην Ισπανία που λέτε, θα σα πω μια βόλτα στην Ισπανία. Όπου παπαδοπέδια. Να είναι καλά τα παπαδοπέδια. Έβαλαν μαριχουάνα στο θυμιατήρι. Ο Χριστός και η Παναγία. Και έγινε ανάσταση. Άκουνα. Λε πλάκα κάνει τώρα. Μερακλώσαν οι γέροι και δίναν πόνο στην εκκλησία. Παιδιά, είναι δυνατόν. Λοιπόν, ξεκίνησε για πλάκα. Τι για πλάγα καλέ. Τα δύο παπαδοπέδια που λέτε. Από τι αναθυμιάσει μπορεί να. Παπαδοπέδια όμω, έτσι, παπαδοπέδια. Σου λέει, α κάνουμε μια πλάκα εδώ πέρα, γιατί η Γερουσία, ρε παιδί μου, ήταν πολύ ξέρει στην εκκλησία. Δεν μπορεί να παραχωρεύει την εκκλησία. Ναι. Και σου λέει, πολύ ποτονικό είναι το κλίμα εδώ μέσα. Α, μια φορά που λίγο. Μπαίνω στην εκκλησία και λίγο έτσι νιστάζω και λίγο με πιάνει αυτό το κατανικτικό το κλίμα, η ατμόσφαιρα. Και πηγαίνει λίγο προ πίσω. Ναι. Λοιπόν, ξαφνικά κάποια από του άτομα που ήταν στην εκκλησία λέει: αυτή η μυρωδιά δεν είναι σαν τι άλλε φορέ. Ναι, σαν τι προηγούμενε Κυριακέ. Μαζί με το λιβάνι.
Μάλλον δεν ξέρω τι κάνανε αυτά. Οι μάρτυρες λένε δεν μας μύριζε το ίδιο ρε παιδί μου όπως την προηγούμενη Κυριακή ή την προηγούμενη. Δεν είναι και βγαίνει το ο παπάς, λέει τάβλα όλα από κάτω. Μετά τη λειτουργία βέβαια τα πιτσιρίκια τα συλλάβανε γιατί την παράξενη περίεργη φάρσα που κάνανε, γιατί όλοι είχαν μερακλώσει την εκκλησία και γελάγανε. Άκου τώρα. Τους έβγαινε νευρικό γέλιο, ήταν ένα αστείο. Εντροπή τους, εντάξει, αυτά είναι εντροπή πράγματα. Μας ήρθε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να γελάσουμε λίγο, να ευθυμίσουμε λίγο. Ναι. Και έτσι μπάλα στο θυμιατό, μαριχουάνα. Μαριχουάνα, ρε παιδιά. Και άρχιζε ο πάτερ. Μαριχουάνα, αγάπη μου, ό,τι να είναι. Και όσο λέμε για τα μαριχουάνα, είδε τον αυτόματο πολιτή στην Αθήνα. Στην Αθήνα, με την κάναβη, ναι. Εντάξει, αυτό παιδιά έχει να κάνει για φαρμακευτικούς λόγους. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, στο μηχάνημα θα του δώσω και τη συνταγή γιατρού για να μου βγάλει. Όχι ρε παιδί μου, ρωτάω αλλά εγώ τώρα. Νομίζω το μηχάνημα αυτό είναι σκευάσματα έχει, τα οποία έχουν να κάνουν με είναι φαρμακευτική κάναβη, είναι άλλο πράγμα ρε παιδιά. Το έχουμε τώρα αναγάγει σε μείζον θέμα όλο αυτό. Είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι αυτό που λες εσύ ή αυτό που θεωρούμε. Τα τσιγάρα που λένε. Ότι καπνίζεται. Ναι, δεν είναι. Είναι σκευάσματα, δεν είναι. Παιδιά, οπότε αυτό είναι ο πολιτή. Βιομηχανική κάναβη, βέβαια. Βιομηχανική κάναβη. Ναι, μπορεί να πληρώσει και με μετρητά ή με κάρτα. Πόσο κάνει αυτό. Με POS. Κάτσε να δούμε. Πόσο το έχουν το κουτάκι. Θα βάλουν και άλλο Θεσσαλονίκη. Γιατί χθε μου δείχναν τα κουτάκια τα οποία θα έρθουν σε όλα τα περίπτερα ψιλικατζίδικα και κουτουλουπού. Ναι. Μπορεί να βρει, λέει, προϊόντα ανθού ήρεμη κάναβη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, λέει, ω τσάι. Την πίνει κιόλα. Δεν έχει διαγερτική δράση. Και μπορεί να πληρώσει, λέει, εκεί να πάρει. Είναι μια εταιρεία η οποία είναι η πρώτη εταιρεία που το έκανε, γιατί η νομοθεσία στην Ελλάδα άλλαξε το 2016. Ναι, άλλο ρωτάω. Επειδή γνωρίζουμε και τη φαρμακευτική κάναβη που είναι για κάποιου που έχουν σοβαρέ παθήσει, το οποίο ότι χρειάζονται. Ναι. Εγώ δηλαδή, αν πάω στο μηχάνημα, μπορώ να πάρω. Ναι, γιατί δεν μπορεί. Βάλε με λεφτά και πάρε. Α, έτσι απλά. Δεν θέλει. Γιατί έχει κάποιο πρόβλημα που σου είχε ο γιατρό να κάνει. Δεν χρειάζεται χαρτί γιατρού. Αυτό λέω. Όχι, δεν χρειάζεται. Πρέπει να έχει θέμα όμω, ρε Γιώργο, έχει θέμα. Έχει αδειά στο μηχάνημα. Δεν έχει τίποτα μέσα. Το μηχάνημα, παιδιά, δεν έχει μέσα. Φίλο. Φίλο δεν έχει. Καλημέρα. Τι νούμερο είναι αυτό. Πού το βρήκα αυτό εδώ. Ελίνα, τώρα που σε παρατηρούσα που μπαίναμε στο στούντιο. Που φοράγε τη ζακέτα αυτή τη χοντρή τη μάλινη. Συγγνώμη, που κάνει κρύο και κρυώνουμε. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά ήμουν πίσω σου, ήσουν μπροστά. Ξέρει τι μου θύμισε. Το Ντικάπριο που στο έργο με την αρκούδα. Αυτό ήθελες να μου πεις και μου σου πω εγώ. Ντρέπεσαι λιγάκι. Όχι, θα σου πω. Ήταν έτσι. Δεν μου θύμισες την αρκούδα. Ναι. Είπα τον Ντικάπριο. Μην μπερδεύεσαι. Ναι, ναι. Εγώ σου μοιάζα με τον Ντικάπριο. Η πλάτη έτσι. Αντί να μου πεις, εγώ σου θύμισα την Τζένιφερ τη Λόπεζ. Έχει δει την Τζένιφερ τη Λόπεζ να φοράει κουβέρτα για. Την έχει δει τώρα που ξυπνάει το πρωί. Την βλέπουμε μόνο πάνω στη σκηνή με τα κορμάκια και με αυτά. Δεν στο πρωί που ξυπνάει. Πώς θα είναι. Δηλαδή όταν κρυώνει, τι κάνει, λέει ο Τζένιφερ Λόπεζ, τι φοράει. Φοράει κάτι πιο. Ανοίγει το καλοριφέρ. Βάλε μα καλοριφέρ, δεν έχουμε σώματα εδώ. Τρία κοντίσιο σα έχω ανάψει. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε για το. Sleep sex. Sleep sex. Ναι, πού πάει το μυαλό σου. Σε αυτό που λέγαμε προχθές για τα όνειρα. Εκεί πάω. Έχει να κάνει με τα όνειρα και αυτό. Ας είμαι πως ότι ο άντρας δεν βλέπει όνειρα. Αλλά μίλησα εγώ για άντρες. Γιατί οι γυναίκες. Α, με sleep sex λέγεται. Αυτό που παθαίνουν οι γυναίκες στον ύπνο τους. Τι παθαίνουν. Εγώ χθες κοιμήθηκα 2 ώρες. Δεν κοιμήθηκα, λιποθύμησα και δεν είδα κάτι. Δεν είδες κάτι. Ωραία, έτυχε ρε παιδί μου να μην δεις κάτι. Το sleep sex ή αλλιώς sex mania, έτσι όπως το αναφέρουν οι ερευνητές, ή αλλιώς στα ελληνικά σεξυπνία. Ναι. Λοιπόν, το παθαίνουν περισσότερο οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ναι. Το οποίο λέει, βλέπουν όλο το σεξουαλικό όνειρο. Ναι. Σαν να το ζουν στην πραγματικότητα. Άρα δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο σώμα τους είναι αυτό που συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Μπράβο, βιώνει την ώρα που κοιμάται όλη την αντίδραση του έρωτα. Αυτό συμβαίνει και στους άντρες, Γιώργο, και νομίζω λέγεται ονείρωση. Μπράβο, αυτό δεν είναι. Λοιπόν, περίπου. Ναι. Εδώ μιλάει για τη διαδικασία ότι ακόμα μπορεί να υπάρχει αυνανισμός. Ηρέμησε λιγάκι πριν. Είναι, ούτε 9 δεν έχει πάει. Το sex mania είναι ότι θα υπάρξει λίγο αυνανισμός, αλλά εσύ το πρωί δεν θα θυμάσαι τίποτα. Ναι, το παθαίνουμε και όταν υπνοβατούμε αυτό, δεν θυμόμαστε τίποτα. Τι κάνετε. Όχι καλέ. Και στον υπνοβάτη σου λέω. Υπνοβάτη το παιδί μου, σου λέω. Δεν θυμάται την άλλη μέρα τι έχει κάνει. Λοιπόν, την άλλη μέρα λέει δεν θυμάται καν αν υπήρχε αυτό το όνειρο μέσα στην διάρκεια της νύχτας. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να σου έχει τύχει και να μην το θυμάσαι. Ναι, οπότε θα μου το πει κανένα, δεν θα μου το πει κάποιο. Άμα κουνιέται ο διπλανός, τι να σου πω. Ο άντρας θα σου πει, εγώ στο πω. Ναι, όχι, δεν μου έχει πει ποτέ τίποτα γιατί εγώ κοιμάμαι σαν μπουλάκι. Ναι, σαν μπουλάκι. Τούβλο πέφτει. Τούβλο, τούβλο. Λοιπόν, είναι θεωρείται πάθηση και ναι. Δεν πρέπει να ντρέπεστε να το πείτε. Πείτε το ελεύθερα. Μάλιστα. Να πει ελεύθερα κάτι που δεν το θυμάσαι.
Να μπει ελεύθερα κάτι που δεν το ξέρει. Προφανώς υπάρχει ένα δείγμα το πρωί που σηκώνεσαι. Κάτι θα υπάρχει πάνω στο σώμα σου, στο εσώρουχο. Δεν ξέρω και δεν θέλω να το συνεχίσω. Κοκκίνησε. Αυτό που. Ναι. Δεν μπορώ, παιδιά. Με πιάνει στον ύπνο. Άιμαρη του κατηχητικού. Άιμαρη. Καλημέρα, Σωτηρή. Ναι, αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνει. Καλά. Καλά. Σε καλούμε το Σοκαφέ Morning Show στον ένα μαζί μα. Τι κάνει, πώ είσαι, πού σε έχουμε πετύχει. Στη δουλειά σας ακούω. Στη δουλειά. Γεια Σωτήρη, για... Σωτήρη, γιατί σε έχουν βγάλει ο Σωτήρης ο Λαμπαδάς. Λαμπάδας. Ο Λαμπάδας. Λαμπαδάς ή Λαμπάδας. Πού τονίζετε. Ορίστε. Πού τονίζετε, στο Λαμπάδας ή στο Λαμπαδάς. 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 Έτσι μου γράφεις και εσύ εδώ. Είναι το επώνυμό σου αυτό. Όχι, όχι. Γιατί σε βαφτίσανε Λαμπαδά. Μην το πεις, περίμενε. Να το μαντέψουμε. Ωραία, όχι. Είναι κατάλληλο. Όχι, περίμενε. Γιατί θα μπορούσε ένας άνθρωπος να σου βγάλει παρατσούκλι Λαμπαδά. Όχι, εσύ σκέψου, Λίνα, εγώ έχω καταλάβει απόλυτα. Ο Σωτήρης ξέρει, εσύ επομένεις. Γιατί. Περίμενε. Γιατί σύντροφο το κατάλαβες. Όχι. Λοιπόν, Λαμπαδά θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι. Κάθε χρόνο συντίνω. Μου φέρεται σπαθί αυτός, άρα Λαμπάδα. Καταλαβες. Δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Δεν μπορώ να το πω, είναι κατάλληλο. Ας σας το πω εγώ λίγο, ρε Σωτήρη μου. Είναι επειδή πάει κάθε χρόνο. Πες εσύ, ρε Γιώργο. Επειδή πάει κάθε χρόνο συντίνω μαζί με το φίλο. Και εγώ πάω κάθε χρόνο συντίνω, δεν με λένε η Ελίνα η Λαμπαδά. Εντάξει, εσύ δεν έχεις φίλο το Θανάση. Ναι. Και επειδή πάει κάθε χρόνο και ανάβει μια λαμπάδα, να. Με το συμπάθειο. Ναι. Να μια λαμπάδα έχει ο Σωτήρης. Αν αυτό το πράγμα είναι σεξουαλικό, θα έπρεπε να ντρέπεστε που το ταιριάζετε με την Εκκλησία. Εγώ μόνο αυτό έχω να σας πω. Μόνο ο φίλος μου Θανάσης ξέρει. Λοιπόν, είναι... σημαίνει λαμπάδα. Λαμπάδα σημαίνει ο Σωτήρης. Είναι κερί αναμένο, ρε παιδί μου. Είναι σπαθί αυτό. Μπράβο, είναι κερί αναμένο. Σωτήρη. Πέστα, ρε Γιώργο, πέστα. Είσαι δεσμευμένος. Όχι. Α, δεν είσαι. Δίνουμε το Σωτήρι. Είναι κυρία Ναμένο. Ο Σωτήρης ο Λαμπάδας. Λοιπόν, πόσο είναι η Λαμπάδα, τι ύψος. Άστο, μην το πει, δεν πειράζει. Δεν τρέπεστε λιγάκι πρωί-πρωί. Καλέμα είναι δυνατόν. Σωτήρη, γεια. Καλή συνέχεια. Έγινε γεια σου, Ελίνα. Γεια σου, Καλημέρα. Αυτό που κατάλαβα λογικά είναι. Άργησες λίγο, αλλά τα πιάνεις. Ναι, μωρέ, εγώ αργώ. Τρώμε λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Καλημέρα στην Έλσα. Συμφωνώ, λέει απόλυτα, έχει δίκιο ο Γιώργος. Σε τι είχες δίκιο ακριβώς. Για το όνειρο. Α, για το όνειρο. Καλημέρα στον Αντώνη. Αποκάριστο καλημέρα. Βάλτε μου, ρε παιδιά, το τραγουδάκι. Ένα μήνα έχω να σας ακούσω. Ποιο τραγουδάκι θέλεις. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο που πάνε εκδρομή με το σχολείο. Όλο το λεωφορείο ακούει εμάς. Α, καλημέρα, καλημέρα. Τι, ποια εκδρομή και ποια τάξη και ποιο σχολείο. Λοιπόν, πες μας λίγο τέτοιο. Τι. Πες ένα τραγουδάκι που τραγουδάνε στα σχολεία ή στα λεωφορεία όταν πάνε εκδρομή. Αχ, ποιο τραγουδάκι έχει βουγιουκλάκι στο. Έχω ένα μυστικό. Όχι. Α, η κόρη μου σοσιαλίστρια. Εκεί δεν πήγαινε εκδρομή με το λεωφορείο με τους εργάτες. Το έχω ένα μυστικό, δεν έλεγε. Όχι, παιδιά. Αυτό το έλεγε άλλο. Σ' άλλο, μάλιστα. Δεν θυμάμαι. Είναι το στρώμα μου μονό και αυτό το λέγει στην παραλία όταν βούταγε. Αυτό το λέγει στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Πες ένα άλλο ρε παιδί μου, το νου σου κύριε οδηγέ. Λασόλι ντούτινε. Όχι, ποιο λέγαμε τότε. Τρέχα οδηγέ, λέει εδώ. Τρέχα, ναι. Τρέχα, οδηγέ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα να στείλουμε και στον Νίκο. Καλημέρα στον Χρήστο από πλατεές Θήβα. Ξανά μανα καλημέρα και Παρασκευή. Γιατί ρίχνει χιόνι στις πλατεές στη Θήβα. Μια υπομονή, κουράγιο. Θα φύγει αυτό το φαινόμενο σε δύο μερούλες. Το δεν έχω πολλά, με ξεχάσατε ρε παιδιά. Μόνο εγώ το άκουγα και το ζήταγα, λέει ο Αντώνης. Αντώνη μου, το δεν έχω πολλά του Αργυρού. Το ζητάει το 90% του πληθυσμού της Ελλάδας. Πώς το γείωνεις έτσι τον άνθρωπο, χάσαμε έναν ακροατή, πώς του μιλάς έτσι. Καλέ, παρόλα αυτά όμως, εγώ θυμάμαι ότι εσύ είσαι ο δεν έχω πολλά του Αργυρού. Και θα παίξει λίγο για εσένα μόνο με πάρα πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ αγάπη, αφιερωμένο από την Ελίνα. Βέβαια. Διάβαζα χθες τα 15 πιο περίεργα πράγματα που έχουν γίνει ποτέ σε συνέντευξη για μια δουλειά. Πηγαίνει κάποιος να δώσει μια συνέντευξη για δουλειά, ρε παιδί μου. Interview. Ναι, το άγχος, λίγο, λίγο το. Να κάνω τον υπάλληλο να κάνει τις ερωτήσεις. Περίμενε, μισό λεπτάκι. Σου λέει τώρα, ας πούμε. Μου λέει, ένας υποψήφιος θέλει να εντυπωσιάσει τον εργοδότη του. Ναι. Και να του δείξει πόσο πολύ, ας πούμε, το συμπάθησε. Μάλιστα. Ένας υποψήφιος λέει, άρπαξε μια οικογενειακή φωτογραφία του και άρχισε να τρέχει. Α, νόμιζα να τη φυλάει. Όπως το πες, άρπαξε τη φωτογραφία. Αφεντικούλη. Ένας άλλος είπε ότι είναι medium, έχει και διορατικές ικανότητες και άρχισε αυτό. Να διαβάζει την παλάμη του εργοδότη του και να του λέει πράγματα. Και του λέει. Εντυπωσιαστεί. Διάβαζε την παλάμη. Από ό,τι βλέπω θα προσλάβετε ένα βλάκα τώρα. Α, πολλά λεφτά θα κάνετε αν πάρετε αυτό το παλικάρι για δουλειά. Ένας άλλος λέει, αυτό πώς θα το κάνει εγώ, να το έχω κάνει εγώ. Άρχισε να τραγουδάει τις απαντήσεις την ώρα που του λέω από πού είσαι. Είμαι από τη Χαλκίδα. Και εκεί ο
Και το λέει και γελάει και ο εργοδότης έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό. Λέει, τι λέει τώρα αυτό. Έπρεπε, όχι, δεν θα το τραγούδαγες αυτό. Απαντάει, δηλαδή, πας στον εργοδότη εσύ. Ναι. Και σου λέει, από πού είστε? Ευιώτησα. Αυτό είναι πιο σωστό. Είσαι, κατάλαβες. Λοιπόν, ένας άλλος λέει, όταν το ρώτησε για ποιο λόγο θέλεις αυτή τη δουλειά, του είπε, επειδή η γυναίκα μου είπε να έρθω. Και τον πήρανε σωστό, μετά, σωστό, γιατί φοβήθηκαν την γκρίνια. Σωστό, σωστό. Να παίρνει μετά η γυναίκα κάθε λίγο και λιγάκι τηλέφωνο πίσω γιατί δεν τον πήρατε. Ένας άλλος πήγε μαζί με τον παπαγάλο του και τον είχε εκπαιδεύσει να λέει πάρα πολύ καλά λόγια για εκείνον. Δηλαδή, πα στο παπαγάλο από το κτήμα Αθηδών, ναι, τον παίρνει μαζί. Α, όχι, όχι. Γιατί. Όχι, όχι. Και του λε, πε κάτι καλό για μένα, πε κάτι. Πε κάτι, σου λέει. Ναι, ναι. Μπομ, ξύριζε, μαλακά. Λοιπόν, ένας άλλος άρχισε να πετάει κονφετί. Τα πετάει, παιδί μου, κονφετί. Χάρη και τόσο πολύ. Ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με στην εταιρεία σας. Ναι, και χαρτοπόλεμο και τέτοια. Επίσης, ένας άλλος είπε ότι μόλις χώρισε και θέλω να αποδείξω στο κορίτσι μου ότι είμαι ικανός. Για τα πάντα. Ναι, και ότι θα γυρίσει πίσω άμα πιάσω δουλειά. Το προσλάβανε? Μάλλον όχι. Ωραία. Ένας άλλος λέει: δεν με βολεύει το παντελόνι μου, έχω πάρα πολύ άγχος. Συγγνώμη, θα το βγάλω, γιατί με στενεύει στο. Στον καβάλο. Αν αυτό το κάνει γυναίκα, θα την ήθελε ο Γιώργος για συνέντευξη. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εμένα πάντως, όσα interview έχουν περάσει από τα δικά μου χέρια, ναι, και άντρες και γυναίκες, ναι, ναι, δεν μου έχει τύχει καμία να μου πει με στενεύει φούστα να την κάνω. Ή κανένας να έρθει να μου πει, φιλαράκο, να μου πει αδελφέ, γιατί είμαστε και άντρες. Ναι. Με ενοχλεί ο καβάλος. Πού να τον πάω. Εντάξει. Δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Ναι, εντάξει. Τώρα αυτά είναι τα πιο περίεργα πράγματα που έχουν συμβεί. Νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν. Πάμε σε μια πιο προσωπική μας στιγμή, Ελίνα. Όταν πρώτο ήρθες. Παιδιά. Τι. Από την αλήθεια. Δεν ήμουνα. Ήμουνα στο δικό μου γραφείο, νομίζω. Ήτανε ο πιο αντιπαθητικός. Έτσι, πες κι άλλα. Άνθρωπος. Δηλαδή, μπαίνω μέσα, ρε παιδί μου. Μιλάω με τους ανθρώπους, μιλάω με τον μπαμπά του. Αγαπημένος μου πάρα πολύ. Ναι. Με τον αδερφό του. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος ήταν λίγο σάικο και. από τότε. Ναι, ναι, από τότε έχει παραμείνει. Και είναι και ο Γιώργος, ο οποίος απλά. Καλημέρα. Λέω καλημέρα. Λέω αυτό τι έχει, λέω το χτυπήσατε, λέω όταν ήταν μικρό κάπου, λέω και. Κατάλαβες, από τότε δεν σε χώνευα. και δεν. Δεν μιλάει. Πώς τα φέρνει η ζωή όμως και τώρα δεν μπορεί χωρίς εμένα. Εσύ, εγώ θυμάμαι όταν πρώτο ήρθε η Ελένη στο γραφείο, είχε ένα υφάκι λίγο. Ναι, ευχαριστώ. Θα τα πούμε τώρα όλο στον αέρα. Όλα, όλα. Τι θες, παιδί όλα, μου. Τι έχω εγώ υφάκι, τι. Με κοίταξε από το τζάμι του γραφείου, γιατί δεν είχαμε αυτά τα γραφεία. Αυτό είναι εδώ που κάνει το πρωινό. Αυτό είναι. Κάθε να του δείξω εγώ πώς γίνεται. Πώς είναι οι ψιλομύτες. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία από UK. Ο οποίος λέει: Ελίνα, μη σου πάρει τον αέρα ο Γιώργος. Όρμα, όρμα, Ελίνα. Όρμα, τι νομίζεις. Όρμα, Τζακ. Μην με ακούτε έτσι ήσυχη. Καλημέρα στον Οδυσσέα που λέει: καλημέρα, παιδιά, από την υπέροχη Κέρκυρα. Φιλιά στην πανέμορφη Ελίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιο? Respect για τα ανέκδοτα του Γιώργου. Οδυσσέα. Οδυσσέα. Καλημέρα, Οδυσσέα. Πολλά φιλιά. Καλημέρα και στην φίλη τη Μαρία από Πτολεμαϊδα. Είστε υπέροχη. Σα ακούω, παρακολουθώ στο Facebook. Λιώνω με τα αστεία σα και τι εκφράσει Ελίνα στα τέλο των ανεκδότων. Εντάξει, παιδιά, είναι οι εκφράσει μου αυτέ. Οι αληθινέ. Οι πιο πολύ με κράζετε, βέβαια. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που καταλαβαίνουν τι ακριβώ τραβάω. Διάβασα ένα ωραίο χθε. Ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο. Μ' αρέσει να διαβάζω τα σχόλια όταν βάζουμε ανέκδοτο. Και γράφουν από κάτω, κάτσε να δει τι γράφανε. Πρέπει, λέει, πριν την εκπομπή να πίνει, λέει, μόνο λεμόνι. Ναι. Για την τόση ξυνήλα που έχεις. Την τόση ξυνήλα. Ή έτσι, ότι ο άντρας μου δεν μου συμπεριφέρεται ωραία στο σπίτι. Ή δεν με βοηθάει να εκτονώσω τα νεύρα μου, λέει. Ο φίλος ο Στράτος το γράφει. Φήμες λένε ότι η Ελίνα πίνει λεμόνια το πρωί για να μπορεί να κάνει την εκπομπή. Δεν πίνω λεμόνια. Καφεδάκι πίνω, παιδιά. Αλλά. Ξέρετε τι, είναι αυτό που λες. Αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Παιδιά, έλατε. Κερνάμε καφέ όποτε θέλετε. Θυμών 53, να δείτε τι λεμόνια πίνουμε. Από τον Γιωργατζή τα παίρνουμε. Από τον Γιωργατζή, βέβαια. Καφάσια τα λεμόνια έρχονται. Λοιπόν, 697-800-1048. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Βεβαίως και 22-10-62-800 για τα δικά σας wake up calls. Μαζί εδώ μέχρι και τις 11. Και οι επιστήμονες λένε: φοράτε προφυλακτικά. Ναι. Αυτό είναι νόμος, ο οποίος πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και να χρησιμοποιούμε πάντα. Ναι, για προφύλαξη και τους διάφορους άλλους λόγους. Έρχονται να μας πούν όμως τώρα οι επιστήμονες: ναι, φορέστε και κάτι ακόμα. Τι. Τι πρέπει να φοράμε όλοι, και εσύ και εγώ και ο Δρόσος και εσείς που μας ακούτε τώρα. Να φοράμε. Να φοράμε τα παιδιά σου. Τα παιδιά μου να φοράνε. Τα παιδιά σου, τα παιδιά μου. Πρόσεξε τι θα πεις. Μπορείς να πεις οτιδήποτε, μη μιλάς για τα παιδιά μου. Έτσι δεν είναι η διάσημη, έτσι δεν έλεγε η Βατίδου. Τι έλεγε. Έπιασε το στόμα του το παιδί μου.
θα του κάνω μήνυση. Βέβαια. Λοιπόν, και τα δύο σου παιδιά πρέπει να φοράνε. Γιώργο. Ελίνα μου. Καλημέρα στην Φόνη, καλημέρα στην φίλη τη Δήμητρα, καλημέρα και στην Αναστασία που μας στέλνει φωτογραφίες και story από τις Ερυθρές, το οποίο στο Λύκειο Ερυθρών είναι στρωμένο το χιόνι. Χιόνι, παιδιά παντού. Χιονάει, χιονάει. Μάλιστα. Λοιπόν, και τι πρέπει να φοράνε οι άντρες, οι γυναίκες, τα παιδιά βάσει των επιστημόνων. Για να, οποίοι... πρέπει να το φοράνε για να μην γίνει ή για να γίνει τι. Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην υγεία μας. Ναι. Λοιπόν, φοριέται από το κεφάλι και πάνω. Στο νοσοποιητικό μας. Βοηθάει πάρα πολύ, λέει, στην απώλεια ακοής. Βοηθάει στο να μην χάσουμε την ακοή μας. Ναι, και αυτά που ακούνε προφανώς οι ακροατές τη χάνουν την ακοή τους που και που λίγο-λίγο. Ακουστικά. Κοντά είσαι. Όπως λέει, φοράμε τα προφυλακτικά, θα πρέπει να φοράμε και οτοασπίδες. Θα πρέπει να υπάρχουν πάντα στη τσάντα μας οτοασπίδες για τους ήχους οι οποίοι μας κάνουν κακό στην ακοή. Ακόμα λέει και σε καφετέρειες και σε μπαρ θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη βαβούρα εσύ, αυτή. Εσύ, εσύ έχει το προφυλακτικό με την οτοασπίδα, γιατί το ταιριάζει. Ότι προστατεύει ακριβώς και το ίδιο πράγμα. Ναι. Σε προστατεύει, ρε παιδί μου, για την υγεία σου. Δεν κάνεις παιδί. Στο άλλο. Δεν σε προστατεύει από τα νοσήματα. Ναι, καλά, εντάξει. Για τις οτοασπίδες. Είχα πάρει οτοασπίδες το καλοκαίρι που το παιδί μου πέθανε ότι τίδα για να πέσει στη θάλασσα. Είχα πάρει αυτές που είναι σαν κερί, που είναι σαν τσίχλα. Ναι, ναι, ναι. Τις κάνεις και τις βάζεις. Χώνεις μέσα. Φοβόμουν να μην μπει μέσα και το. Και δεν βγαίνει. Ναι, ρε παιδί, μην χαθεί, ξέρω εγώ. Αλλά ενοχλούσε το παιδί, δεν μπορούσα να του βάλει καλά. Και λέω, κάτσε, δοκιμάσω κι εγώ. Παιδιά, δεν άκουγα τίποτα. Αυτό. Οι επιστήμονες λένε σύμφωνα με τη Βρετανία κτλ. Οι θορύβοι που έρχονται στο αυτί μας. Οι θόρυβοι που έρχονται στο αυτί μας μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολύ στρες. Ναι. Όταν λέει φορέσεις οτοασπίδες, είναι ακριβώς λέει όπως τα προφυλακτικά. Ισιώνεις την υγεία σου. Ξέρεις και προστατεύεις την υγεία σου. Κοιμηθείτε με οτοασπίδες. Πώς θα ξυπνήσεις το πρωινάρι, Μαρή? Εδώ δεν ξυπνάς χωρίς οτοασπίδες. Δηλαδή μετά τι θα κάνουμε. Ρε παιδί μου, για να χαλαρώσει ο εγκέφαλος, μετά μπορεί να λειτουργεί μόνο του το ρολόι. Ναι, 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 ναι. Να ανοίξει το μάτι και έναν έξι. Κατάλαβα. Ειδικά λέει για τους νέους, έχουν βγάλει και οτοασπίδες σε διάφορα χρώματα, κίτρινα, πράσινα, μπλε κτλ. Για να είναι πιο trendy. Θα έρθω μια μέρα για εκπομπή, θα βάλω εγώ τα ακουστικά μου κανονικά. Ο γιος θα πιστεύει ότι εγώ τον ακούω και εγώ μέσα να φοράω οτοασπίδες. Λες και αυτό δεν συμβαίνει. Παιδιά, δεν συμβαίνει. Φοράω οτοασπίδες χωρίς να φοράω οτοασπίδες. Λοιπόν, τη Δευτέρα το πρωί το Show Cafe Morning Show θα έρθει με οτοασπίδες να κάνει εκπομπή. Εγώ λέω να βγάλουμε τις δικές μας. Show Cafe Morning Show οτοασπίδες. Ωραία. Θα τις μοιράσουμε στους ακροατές. Γιατί αυτά τα κουλά που ακούτε, μόνο εδώ τα ακούτε. Σε ένα άλλο. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη, καλημέρα στην Δήμητρα, στην Μαρία, στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι στο Viber μαζί μας και καλημέρα και στη φίλη την Ανάστα. Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα από Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Είστε υπέροχοι. Ελίνα, είσαι φοβερή με λεμόνι ή χωρίς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Δημητρούλα μου. Μόνο εσύ δεν τρέπεσαι. Πείτε τη καμιά καλή κουβέντα. Τρέπεσαι λίγο. Γιατί με πρίζει εδώ πέρα. Καλημέρα από Ναύπλιο. Καλημέρα και πολλά φιλιά στην Έλενα. Α, στο φίλο λοιπόν. Συγγνώμη, κάτσε να σα πω ποιο είναι. Στο Δημήτρη. Ο Δημήτρη, του είπαμε πριν. Στο Κωνσταντίνο βεβαίω. Στο Κατερινάκι. Πολλά φιλιά στη Μέρη, η οποία Μέρη λέει ότι τέτοια παλιά κομμάτια ύμνους να τα ακούμε συχνότερα, please. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, ποιος είναι? How you doing? Πού είσαι, Στάθη? Ποιος είναι? Σε καλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show στον αέρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου αφαιρέσει ένα τραγούδι. Α. Θέλεις να τα ακούσεις? Λοιπόν. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Για ακού. Δώσε με ακριβή μου αγάπη. Πούλησε με κομμάτι κομμάτι. Αχ, με Χατζηγιάννη. Έγινε σήμερα το Χατζηγιάννη. Μας λείπει ο Χατζηγιάννης, μας λείπει. Ποιος μας έβαλε, βρε Στάθη, να σε πάρουμε τηλέφωνο και σε αγαπάει πάρα πολύ? Κυριακή. Η Κυριακή, μπράβο. Όχι, η Παρασκευή Κυριακή. Είναι. Όχι, η Κυριακή είναι. Λοιπόν, η Κυριακή, τι κάνεις στην Ορεστιάδα εσύ? Εγώ είμαι στρατιωτικός. Α. Μόνιμος. Ναι. Δηλαδή τι κάνεις το πρωί που ξυπνάς, τι κάνεις, για πες μας. Τι βαθμό έχει? Αναλόγως από το να εκπαιδεύομαι μέχρι να εκπαιδεύω στρατιώτες. Δεν έχει κάτι συγκεκριμένο. Τι βαθμό έχεις? Λοχίας είμαι. Α, λοχίας είναι ακόμα, εντάξει. Αυτό μέχρι που μπορεί να φτάσει, πείτε μου, εγώ δεν ξέρω. Μέχρι που μπορεί να φτάσει λοχίας. Από τι έχεις μπει, από όχι ευελπίδο? Όχι, δεν όχι. Είμαι από, ούτε από, είμαι από προκήρυξη. Από προκήρυξη. Σ' ακούω πάντως, είσαι λίγο φοβιστικός. Άρα πάμε για αρχιλοχίες μετά, ναι, δηλαδή, είσαι, ποιος είναι, ποιος είναι? Δεν είσαι έτσι λίγο μαλακούλης να μιλάς, να... λίγο γλυκούλη. Είμαι μαλακούλης, πώς δεν είμαι. Δηλαδή τι θες να πεις στον φαντάρο? Έχει πάει φαντάρος να εκπαιδευτεί. Ναι, τι λίγο, να του πει? Λίγο πιο γλυκά να μιλάει. Τι να του πει του φαντάρου? Ρε Γιωργάκη, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, αγόρι μου. Πάρε πέντε κάμψεις, αδελφέ μου. Γιατί να πάρει κάμψεις?
Και πώ θα γυμναστεί. Σε παρακαλώ, ξύπνα λίγο πιο νωρί το πρωί. Μην του ξυπνάτε απότομα, λένε πιο γλυκό. Ναι, σκούντα τον. Και αν μπορεί εσύ, Στάθη, πήγαινε και τον καφέ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, Στάθη μου αγαπάει πάρα πολύ, Κυριακή. Να έχει μια υπέροχη μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Καλημέρα. Και όπω είπαμε, πιο γλυκό. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώτα. Καλημέρα, τι κάνει, πώ είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχω το ύφος στρατιωτικού από πριν. Πήραμε ένα στρατιωτικό τηλέφωνο πριν και ήταν λίγο απότομο και μας έχει μείνει. Γιώτα, σε καλούμε από το Σοκαφέ Morning Show για ακού λίγο. Αγαπώ σημαίνει. Και εμένα μαζονάκια αλλάζουν όλα. Αγαπώ σημαίνει, σου αφιερώνει ο Θέμης μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Σου αγαπάει πάρα πολύ. Τι έχεις να του πεις. Αχ, έλα, πες μας το πρόβλημά σου. Έλα εδώ, είμαστε, έχουμε χρόνο. Τι έχει γίνει, παιδιά? Δεν ξέρω, δεν έχω ενημέρωση. Έχουμε χάσει επεισόδια. Για πες μας, τι συμβαίνει. Όχι, ο Θέμης είναι ο ξαδερφός μου. Α, ξαδερφός σου είναι. Δεν τρέπεσαι λίγο, καλέ. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Έτσι μου γράφουν στο χαρτί. Ναι, αλλά τι γράφουνε. Ο Θέμης παίρνουν με τη Γιώτα αγάπη σημαίνει και αγαπάω. Αγάπη σημαίνει. Με αγαπάει. Αδελφικά, ξαδελφικά. Ποιανού γράμματα είναι αυτά. Τι συμβαίνει με το φίλο μας? Τίποτα, καλέ, ξαδέρφια είναι και εγώ αγαπάω τα ξαδέρφια μου. Αχ, και βαχ και βαχ μου είναι η Γιώτα, τι να κάνω εγώ. Με πετύχατε από τον ύπνο. Α, καλά, εντάξει, άντε, σε αφήνουμε εκεί στον ύπνο. Άντε, φιλάκια, καλημέρα. Καλημέρα. Ο άνθρωπος να ξυπνάει, βογκάει, τι θες να κάνει. Κάτσε ρε παιδί μου, λέμε από τον Έδα και λέει αχ. Μήπως περίμενε κάποιον άλλον, μωρέ. Πού να ξέρω. Αυτό, σου πω εγώ, αυτό είναι. Ναι, μίλησε τώρα η Ελίνα, το Medium. Έχει και κληρονομικό χάρισμα, μη χέσω εδώ μέσα. Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο, μίλα μου πιο ωραία. Α, συγγνώμη, σε παρακαλώ. Κοριτσάρα μου, όμορφη. Έχεις καιρό να μου μιλήσεις ωραία. Σου έχω πει σήμερα ότι είσαι σαν τον Δικάπριο. Ψεύτη. Μου είπε ρε δρόσο ότι του θύμισε τον Δικάπριο στην ταινία με την αρκούδα επειδή φόραγα τη ζακέτα. Όχι, δεν μου θύμισε την αρκούδα, τον Δικάπριο μου θύμισε, είναι πιο ωραίο. Δεν μιλάει ωραία στις γυναίκες, να ξέρετε. Περιμένεις από μένα κοπλιμάν που ζεστές δεν μου έχεις πει τίποτα. Καλημέρες από τα κρύα μας Χανιά, λέει η Ντανιέλα. Πώς είστε, είμαστε μια χαρά, Ντανιέλα μου. Πολλά Ντανιέλα φιλιά μου στα Χανιά. Και εμείς εδώ από την κρύα Χαλκίδα σου στέλνουν με τα φιλιά μας. 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber 22-210-62-700 και επικοινωνείτε κατευθείαν μαζί μας. Είναι κλειστό στο ναύπλιο. Μιλάει. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε Eurovision theme. Έχουμε, θέμα, έχουμε νέα από Eurovision. Έτσι, για παράδειγμα, είσαι στον καναπέ σου, ακούς αυτή την εκπληκτική, μοναδική, ανεπανάληπτη, με αποκλειστικά θέματα εκπομπή. Με κοροϊδεύει, παιδιά. Και θες έναν άνετο καναπέ να κλαις από τα γέλια. Να κλείσει από τα κλάματα, να κλείσει. Εσύ, αν μας άκουγες, δεν θα γέλαγες τώρα, αλήθεια. Αλήθεια, δεν ξέρω αν θα μας άκουγα. Και εγώ δεν έχω καταλήξει ακόμη. Δεν ξέρω. Λοιπόν, χρειάζεσαι ένα καινούριο καναπέ. Ένα καναπέ για να λιώσει το κορμί σου, να γελάς, να ακούσει την αγαπημένη σου εκπομπή. Αυτή είναι τούτη εδώ. Και να κλαις, ρε παιδί, να το ευχαριστήσει. Να έχει το τραπεζάκι σου μπροστά. Και βέβαια να πίνει το αγαπημένο σου πρωινό καφέ. Σαλόνι Μιλάνο από 1480 ευρώ, μόνο 592 ευρώ. Αυτό το πράγμα τι συμβαίνει τώρα? Συμβαίνει ότι αυτό ο καναπέ που λέει ο Γιώργος κοστίζει κανονικά μάλλον 1500 ευρώ και θα το βρει σήμερα και αύριο μόνο για αυτέ τι δύο μέρε. Ευρώ κάτω και. 590 ευρώ είναι μεγάλη. Είναι χαοτική η διαφορά. Σαλόνι Σιένα από 1180 ευρώ, 472 ευρώ, παιδιά. Μπορεί να αλλάξετε το χώρο του σπιτιού σας με πάρα πολύ λίγα χρήματα και πάρα πολύ οικονομικά μέχρι και αύριο 16 Δευτέρου. Ναι. Οπότε προλαβαίνετε να πάτε Φαβιέρου και Σπύρου Καπνίση 7 στο Σοντόγια, στα εντός, και να αλλάξετε το σπίτι σας. Να αλλάξετε κρεβατοκάμαρα, να αλλάξετε τραπεζαρία, να αλλάξετε και σαλόνι. 22-21-061-033, Φαβιέρου και Σπύρου Καπνίση 7 στην πόλη μας, εδώ στη Χαλκίδα. Σήμερα όλη μέρα ανοιχτά και αύριο βεβαίως. Διάβαζα, μάλλον είδα το βίντεο. Την πτήση της Ολυμπιακής εχθές το βράδυ από την Αθήνα για τα Χανιά. Ναι. Λοιπόν, η πτήση ξεκίνησε 10 και 20 το βράδυ στο αεροδρόμιο Χανίων. Και? Ναι. Οι δυνατοί άνεμοι σε συνδυασμό με την έντονη βροχόπτωση και τη χαμηλή ορατότητα έκαναν επισφαλή την προσοχή στο αεροσκάφο και για 2 ώρες ο πιλότος πάλευε να κατεβάζει το αεροπλάνο στο ρολιμένα Χανίων. Έχω δει Mayday ένα επεισόδιο το οποίο τον επικοινωνεί το κέντρο ελέγχου, ο πύργος ελέγχου με το αεροπλάνο, που του λέει: έχει πάρα πολύ άνεμο, είναι δύσκολη η προσγείωση. Λέει: ο πιλότος θα δοκιμάσω. Ναι. Και δείχνουν τις κάμερες πώς κατέβαινε το αεροπλάνο. Λες και κατέβαινε και έκανε drift. Ναι. Και στριβε τα φτερά δεξιά, τα αριστερά. Drift. Κούνα και πέταγε κόλλος. Και έστριβε δηλαδή από το εδώ. Drift στην ελληνική. Με ελληνικά σημαίνει πέταγε κόλλος. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Γιατί λέτε ότι δεν είμαι εγώ καλά. Εντάξει. Λοιπόν, έστριβε όλο το αεροπλάνο δεξιά. Το έσαιρνε ο αέρας αριστερά. Ναι. Και λέει τώρα αυτοί μέσα καταλαβαίνουν ότι στρίβει όλο το αεροπλάνο. Αν δει το βίντεο εδώ, να δει τι αναταράξει είχε μέσα. Λοιπόν, τελικά το αεροπλάνο επέστρεψε στην Αθήνα, δεν προσγειώθηκε ποτέ βέβαια. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο ξενοδοχείο για την ανεκτέρευση. Τι να κάνουν και αυτοί, ταλαιπώρια. Και πέφτω πάνω σε ένα θέμα που λες. Oh.
Και λέει, δεν το συνδυάζω βέβαια με αυτό, να είναι καλά οι άνθρωποι, γιατί το σταυρό μας να κάνουμε. Ναι. Και πέφτουν σε ένα θέμα και λέει, τι γίνεται εάν κάποιος επιβάτης κατά τη διάρκεια της πτήσης χαιρετήσει. Τι, κακαρώσει. Ναι. Πού να ξέρω, δεν μου έχει τύχει. Πού τον πάνε, λέει. Πού τον πάνε. Το Mayday που το αβλέπει, το λέει. Όχι, γιατί εκεί σκότωναν όλοι. Καλέ, μιλάω τώρα κανονικά. Υπάρχει πρωτόκολλο, παιδιά. Νομίζω ότι στο αεροσκάφος, στο πίσω μέρος που είναι οι αποσκευές, υπάρχει ψυγείο. Όχι. Α, δεν έχει. Όχι. Δεν τον βάζουν εκεί. Αν τυχόν, λέει. Άκου τη διάβαση άλλη τώρα. Μπορεί να είναι μικρές οι πιθανότητες. Δυσκολίες δηλαδή. Είναι να πάω στο εξωτερικό τον άλλο μήνα και δεν θα πάω μάλλον. Και λες τώρα αν πεθάνει κανένας δίπλα μου, Λοιπόν, είναι μικρές οι πιθανότητες βέβαια κάποιος να πεθάνει στον αέρα, αλλά δεν είναι μηδαμινές. Έτσι λοιπόν οι εταιρείες έχουν προβλέψει αυτό το σενάριο. Λοιπόν, τι γίνεται. Το κόβουν κομματάκια στο ψυγείο. Σταμάτα καλέ. Λοιπόν, αν υπάρχει κενό, αν υπάρχουν καθίσματα κενά. Τον εξαπλώνουν. Τον βάζουν εκεί. Και ποιος θα κάτσει δίπλα του και μπρος του και πίσω του. Και σου χτυπάει την πλάτη, λέει. Συγγνώμη λίγο. Έρχεται η αεροσυνόδος, λέει: με συγχωρείτε, θα θέλαμε να φύγετε από την τάδε θέση, να έρθετε μπροστά. Για ποιο λόγο δεν σας λέει. Λέει, αν υπάρχει, λέει, κενή σειρά καθισμάτων, σερή δηλαδή, τον βάζουν εκεί μια κουβέρτα. Αν δεν υπάρχουν άδειες θέσεις, τον δένουν στο κάθισμά του. Όρθιο. Και είναι ο διπλανός. Αλήθεια σας λέω, να, διάβασέ το, διάβασέ το. Το διαβάζω σε γνωστή εφημερίδα. Χριστέ μου, τι θα διαβάσω. Αν ο επιβάτης πεθάνει στη διάρκεια της πτήσης, το προσωπικό του αεροσκάφου επιχειρεί να επιβεβαίωσει το θάνατό του. Δηλαδή του δίνει 5-6 χαστούκια. Στην από κάτω παράγραφο πήγαινε. Α, στην από κάτω. Σύμφωνα με. Λοιπόν, τον εβάζουν τον επιβάτη να κάτσει κανονικά με τη ζώνη του. Και του βάζουν και γυαλιά ηλίου. Καλέ κουβέντα του. Έλα, Γιώργο. Όχι, του βάζουν γυαλιά ηλίου. Έξω, χτυπάτε ξύλο. Όλα καλά. Ελπίζω, να είναι. Ελπίζω η πτήση να είναι κοντινή. Γιατί μετά από 4 ώρες μυρίζει. Λοιπόν, τηλεφωνήστε στο 2221-083-073. Εκτός από λιανική πώληση, βεβαίως έχει και χονδρική πώληση και εκτός έδρας. Διανομή κατοίκων στο 83-073 χωρίς καμία επιβάρυνση. Και ένας τύπος που λέτε σε φαρμακείο πάει μέσα και λέει: γεια σας, θα ήθελα 20 κουτιά ντεπών αναβράζων, παρακαλώ πάρα πολύ. Και το κοιτάει ο φαρμακόπουλο. 20 κουτιά, γιατί τόσα πολλά, τι πρόβλημα έχετε, αδελφέ μου? Τίποτα, μωρέ. Έχω πει στον κομμενάκι ότι έχω τζακούζι. Και εδώ θέλω τα δικά σου φώτα και τη δική σου ξυπνάδα, Ελίνα μου. Εγώ πάντα το. Λοιπόν, τι λέει το, λέει το αρσενικό σάντουιτς στο θηλυκό? Θέλεις να κάνουμε έρωτα? Και τι απαντάει το θηλυκό? Ναι. Α, κατευθείαν ναι, Άτσα. Τι θα έλεγε. Εντάξει. Αυτό δεν θα έλεγε. Προσπαθώ να μπω στο μυαλό σου, ξέρω εγώ. Θα το έλεγε εσύ στο όχι. Για να μπει στο μυαλό μου, θα έπρεπε να απαντήσει το εξή. Λέει το αρσενικό σάντουιτς στο θηλυκό. Θέλεις να κάνουμε έρωτα? Και το θηλυκό απαντά: α, δεν μπορώ, έχω κέτσαπ. Αγού. Καλημέρα στον φίλο τον Φρότζο. Φρότζο. Έτσι αναγράφεται στο Instagram ο φίλος μας. Μου έχει πάρει το κινητό από τα χέρια. Ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα στην Ελίνα μας. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, παιδιά μου, καλά. Γιατί εγώ ξέρετε, δεν κρατάω τίποτα. Εδώ θα τάφω ανοιχτός. Κάνεις υποκλοπή στα μηνύματά μου αυτή τη στιγμή. Γράφει στην Ελίνα και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που γράφει. Είσαι υπέροχη, όμορφη, χαρισματική, έξυπνη, με χιούμορ και φυσικά ραδιοφωνική φωνάρα. Μπράβο, μπράβο, Ελίνα μου, μπράβο, μπράβο. Φρότζο μου έχει πάρει το κινητό, να ξέρω, το δώσω εγώ. Μπράβο σου, σε θαυμάζω πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Απαντάει βέβαια η Ελίνα. Απαντάω εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Respect, καρδουλίτσες και τα σχετικά. Και απαντάει ο φίλος ο Φρότζος. Τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Να πας να ευχαριστήσεις που σε έκαναν αρχόντισα για να μεγαλουργήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά η αλήθεια είναι τρόμαξα όταν πήγα να διάβασα το επόμενο μήνυμα, παιδιά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε όμως, αφήσουμε αυτά. 22-10-62-700 και τηλεφωνήστε αμέσως τώρα. Είναι μία συλλαβή από την οποία πρέπει να ξεκινήσουν 5 λέξεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Όπως αυτό που πρέπει να κάνει αμέσως τώρα η Ελίνα, 22-10-62-700, επικοινωνήστε κατευθείαν μαζί μας να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Πάμε. Ελίνα μου, θέλω σε 15. Μου βάλεις πρόταση ολόκληρη. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε. Θα σου βάλω κάτι εύκολο από Χ και Υψιλον. Χίτρα. Χήμα. Χήμα, κρασί, ρε παιδί μου. Ναι. Χειρότερο. Όχι, είναι ψιλογιώτα. Έλα ρε Ελίνα, έλα ρε Ελίνα. Τι είμαι εγώ? Τι είσαι εσύ? Χιδαίος. Χιδαίος. Αλλά δεν μου πήγε στο μυαλό γιατί δεν είσαι. Τι πίνω κάθε πρωί? Χυμό. Και είπα το χήμα, ρε παιδί μου. Και όταν σου πέφτει ότι χυμό, τι έκανες? Τι έκανα? Χύθηκε. Χύθηκε ο καφές, ναι. Αμάρελίνα, αμάρελίνα, 22-210-62-700 και επικοινωνήστε μαζί μας. Επικοινωνήστε για να μην κάνετε αυτό που έκανα εγώ, εσείς να κερδίσετε. Υπέροχα δώρα σας περιμένουμε μέσα από το Show Cafe Morning Show, αρκεί μέσα σε 15 δευτερόλεπτα να βρείτε 5 λέξεις. Και είμαστε πανέτοιμοι να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Κωνσταντίνα. Καλημέρα. Καλημέρα,
καλημέρα, τι κάνετε? Καλώς την Κωνσταντίνα. Γιατί φωνάζει καλά. Ξέρω, πού είσαι. Αποχωρώ. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου. Ορίστε. Λοιπόν, το παιχνίδι μας το ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, έχεις 15 δευτερόλεπτα και θέλω 5 λέξεις που να ξεκινάνε από σίγμα, π και α. Από σπα. Σπα, πάμε. Σπανάκι, σπανακόριζο, σπάγκος, σπαράκι. Άλλη μία. Έλα. Σπα. Έλα. Σπα. Σπανιόλα. Σπανιόλα. Όχι. Όχι, πιάνετε, όχι. Σπανιόλα. Τι τώρα, κέρδισα. Σπανιόλα. Σπανιόλα. Ποια είναι αυτή, η Ισπανίδα. Αυτή που θα αναφερθούμε τι απόκριε. Μπράβο, Σπανιόλα. Σπανιόλα. Άντε, πάρτε επειδή είναι Παρασκευή σήμερα, Κωνσταντίνα μου, συγχαρητήρια. Μείνε στην γραμμή σου μέρο με τα δωράκια σου. Καλημέρα, καλημέρα. 22-10-62-700. Τηλεφωνήστε, παίζουμε λοιπόν μία συλλαβή πέντε λέξει. Θέλω να παίξουμε και να κερδίσουμε σήμερα. Σπανιόλα, περίμενε μισό λεπτάκι. Ψάχτε στο Google, παιδιά, Σπανιόλα. Εγώ το δίνω επειδή είναι Παρασκευή, εντάξει, δεν πειράζει. Images for Spaniola. Images. Και έχει υποχρεάτικες στολές. Μάλιστα. Παιδική στολή Σπανιόλα, βεβαίως, παιδιά. Ποιος είναι? Δεν ξέρω, μας στείλουν τη γραμμή, παρακαλώ. 22-10-62-700, στείλτε μας γραμμές. Τι γίνεται, παιδιά, τι σου λένε από το τζάμι? Δεν μου λένε, δεν με κοιτάνε. Δεν σε κοιτάνε, πού κοιτάνε? Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ. Καλά, Βλάση μου, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Όλα καλά. Είσαι έτοιμος? Όλα, πανέτοιμος. Ωραία. Λοιπόν, Βλάση, ακούω έτοιμο πόλεμο. Θέλω να μου δώσεις 5 λέξεις σε 15 δευτερόλεπτα που ξεκινάνε από α και νη. Από αν. Άνοιξη, ανοιχτός, ανέστη, ανόη και ανάβαση. Εσύ πρέπει να κάνεις τέτοια εξάσκηση στο σπίτι. Καθόλου, καθόλου, αλήθεια. Έχεις και πέντε. Σου μείνανε και 7 δευτερόλεπτα για την επόμενη φορά. Η ελληνική γλώσσα έχει τόσες πολλές λέξεις που δεν χρειάζεται. Έτσι, είσαι φιλόλογος? Όχι, καμία σχέση. Αλλά σου αρέσει η ελληνική γλώσσα, πάντα μου αρέσει. Μπράβο, λοιπόν, σου. Μ' αρέσει να ακούω τέτοια πράγματα. Ορθογραφία, όλα. Λοιπόν, μ' αρέσει και εμένα. Βλάση μου, μείνει στην γραμμή σου, να ενημερώσουμε τα δωράκια σου. Καλημέρα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. 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 Καλημέρα, Ναπολέον, τι κάνεις? Ναπολέον. Μια χαρά, εσύ. Μια χαρά και εμείς. Λοιπόν, Ναπολέον. Ναπολέον, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, βεβαίως, βεβαίως. Βάζεις το χέρι μέσα από το σακάκι. Έτσι, κρατάει και ο Ναπολέον. Α, λογικό. Λοιπόν, ξέρω. Λοιπόν, προσπαθούσα να το πω. Όχι, λοιπόν, θέλω να μου πεις όπως 5 λέξεις που ξεκινάνε από Β, όμικρον και Υ. Από Βου. Βουή. Μας το χαλάσεις τώρα, 2-2. Βουβάλι, βουβάλι. Έλα ρε Ναπολέον, μας το χαλάσεις τώρα, Ναπολέον. Βουτιά. Πώς? Βουτιά. Βουτιά, ναι. Βουκουρέστι. Ναι. Βουλή των Ελλήνων. Δεν πειράζει, Ναπολέον, έσπασε το σερί, δεν πειράζει. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε αύριο, όχι αύριο, συγγνώμη, τη Δευτέρα πάλι αυτό το υπέροχο παιχνίδι. Κάντε εξάσκηση στο σπίτι όπως ο φίλος μας ο Βλάσης. Κάντε εξάσκηση όπως κάνω και εγώ βεβαίως και αποδεικνύω καθημερινά πώς μπορείς να κερδίσεις αυτό το παιχνίδι. Δηλώνετε και συμμετοχή βεβαίως από σήμερα. Αν θέλετε, 22-2-10-62-700. Έλενα. Ναι. Έλα, Έλενα μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Καλά, σε καλούμε τόσο καφέ morning show στον αέρα μαζί μας. Για ακού λίγο. Happy birthday to you και τη κόρη. Χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμεί, την αγκαλιά σου, το βρει, βρε. Τώρα που κλείνει τα 22.30. Ναι. Σε ποια περιοχή είσαι, που έχουμε καλέσει? Ναύπλιο. Ναύπλιο. Τι καιρό έχετε στο Ναύπλιο? Συννεφιά. Λοιπόν, ο Δημήτρης και ο Κώστας μας έβαλαν να σε πάρουμε τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμεί, την αγκαλιά σου, το βρει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αγαπάνε πάρα πολύ. Τι θα κάνουμε σήμερα στα γενέθλιά σου? Όλα και κάτι θα κάνουμε, πιστεύω. Το βραδάκι. Στο Ναύπλιο έχει καφέ, μπαρ, κλαμπ, έχει. Έχει απ' όλα. Έχουμε. Καπνίζετε. Όχι, οπότε έχουμε επιλογές. Καπνίζετε μέσα? Σε άλλα ναι, σε άλλα όχι. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Δεν έχει έρθει ακόμα το επιτελείο κάτω. Εγώ λέω στα γενέθλια σου να του βάλει να ανεβοκατεβαίνουν τα 199 σκαλοπάτια. Τα 999 σκαλοπάτια. Αυτό χρειάζεται. Αυτό θα είναι το γυμνάσιο που θα του κάνω. Λοιπόν, να περάσει υπέροχα. Ευχαριστώ για την πρόταση. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα στον φίλη. Κάτσε να δω, δεν έχει όνομα. Καλημέρα, παίζει να είσαστε μοναδικοί. Παίζει να είμαστε και μοναδικοί στο είδο μα. Πρέπει να είσαι και ο μοναδικό που έχει αντέξει. Ένα καλούπι. Έβγαλε το εργοστάσιο, αυτό ήταν δύο συγκεκριμένα. Το δικό μου και του Γιώργου. Και εκεί μα έστειλε κάτι ερωτήσει που θέλω να σου κάνω. Καλημέρα στην Τίνα, πολλά φιλιά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνει, Θανάση? Ποιο είναι? Σε καλούμε τόσο καφέ morning show, Θανάση μου, τι κάνει, πώ είσαι?
Γεια σου, Θανάση. Ποιος είναι, καλέ? Καλέ, Θανάση. Θανάση, σε καλούμε από τον Σόκαφε με 104,8 και είσαι στον αέρα μαζί μας. Αυτό που του λέτε, το καταλαβαίνουν όλοι. Ότι ακούνε την Ελίνα μόνο. Σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκες. Για ακού λίγο. Πώς θα φύγουμε μαζί. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου. Από τη Φρόσο που σε αγαπάει πάρα πολύ, ετοιμάσου. Κάτι καλό ετοιμάζει σήμερα. Ωραία, ωραία, ωραία. Πού θα πάτε? Ορίστε. Πού θα πάτε? Πού θα πάμε? Ναι. Αφού λέει ετοιμάσου, πάμε πέρα τα πράγματά σου. Βάλε βαλίτσες, αγαπάει και πολύ. Στα χιόνια, στα χιόνια. Στα χιόνια, στα χιόνια, εδώ δίπλα, στο δίρφι. Έχετε πέτειο. Έχουν πέτειο. Όχι, παιδί μου, γενέθλια έχει. Α, γενέθλια. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Το κατάλαβα. Ευχαριστώ. Έγινε, Θανάση μου, καλά να περάσετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πείτε και κανένα ανέκδοτο σοκίν, μια και είστε στο σοκ. Ναι, για πες. Όχι εγώ, εσείς. Θα ακούσε λίγο, σε λίγο. Έχω ένα καλό παρόλο περιποιημένο. Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Ελίνα μου, εδώ στην Αμάνιθον βρέχει καταρακτοδός και αστράφτη. Αυτές τις αστραπές φοβάμαι εγώ, Παναγιώτα μου. Με αγχώνουν, δεν μπορώ. Η φίλη Κική έχει μια πορεία, Ελίνα μου. Γιατί πρέπει να πατήσω, λέει, έναρξη στον υπολογιστή για να τον κλείσω? Έλαντε. Αυτά τα ποιο σα σχέση, ο Steve Jobs έχει σκεφτεί αυτά. Σωστό. Και έχει στείλει ακόμα μια απορία. Γιατί όταν κάνουμε, όταν κάνουμε έρωτα, λέμε έρχομαι, φτάνω, αφού ήδη είμαστε εκεί. Τι λέμε? Έρχομαι, φτάνω. Ο συνδρομητής. Με αυτό το αεροπλάνο, έρχομαι σε οργασμό. Ναι, δεν το λέμε όμως, δεν το λέμε. Είναι μια έκφραση, ρε παιδί μου. Και έχει ακόμα μια ερώτηση του διαβόλου, η μάνα. Ποιον είχε σύζυγο? Γιώργος και Ελίνα. Σοκαφέ Morning Show.